Σιγά Ναι, σιγά. γιατί μετά μας λείπει χρόνος. Ναι, βέβαια. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν όλους στο σημερινό σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης που γίνεται με την Β' Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και που έχει τίτλο «Παραδείγματα σχολείων στον κόσμο που συμμετέχουν στη διαχείριση των κινδύνων και καλές πρακτικές από δικά μας σχολεία του δικτύου που εκπονούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ιδιωρία για το δάσος». Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που αφιερώσατε το απόγευμά σας και είσαστε όλοι εδώ μαζί μας. Και για να μην καθυστερούμε, να μιλήσουμε, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό η κυρία Αλέξια Νικηφοράκη, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κυρία Αλέξια Νικηφοράκη, σας ακούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία, για τα καλά σας λόγια. Και εγώ συμμετέχω σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Να επαναλάβω αυτό που είπα και πιο πριν σε ορισμένους, ότι από εκεί που ξεκινούσαμε με την αγωνία και πώς θα γίνει και τι θα γίνει και δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας, τελικά, τουλάχιστον για το κομμάτι των επιμορφώσεων, αποδείχθηκε πολύ καλή η περίπτωση του κορονοϊού, διότι μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, που δεν θα ήταν δυνατόν στα σεμινάρια αν γινόντουσαν με φυσική παρουσία. Οπότε ας κρατήσουμε ένα καλό, γιατί αρκετά έχει σφίξει η ψυχή μας, και ας πάμε ένα βήμα παρακάτω. Δύο λόγια θέλω να πω σε σχέση με την ιδιαιτερότητα και τη σημασία αυτού του σεμιναρίου σήμερα, που αναφέρεται βασικά στο θέμα, είναι βέβαια κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος «Μαθαίνω για τα δάση», αλλά έχουμε σταθεί στο ζήτημα των φυσικών καταστροφών και λίγο γενικότερα. Και εδώ θέλω να σας επισημάνω και να το σκεφτείτε όλοι, γιατί και εμένα με προβλημάτισε. Συνήθως όταν έχουμε φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς, λοιμούς, το πρώτο συνέστημα και η πρώτη φωνή που μας βγαίνει είναι «Κοίταξε, είδες, η φύση μας εκδικείται». Λοιπόν, πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό, διότι τελικά η φύση δεν εκδικείται ποτέ. Απλώς η φύση, και έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε, ότι η φύση αντιδρά στην κακοποίησή της από τον άνθρωπο. Γιατί αν σκεφτούμε όλες αυτές τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους, θα δούμε ότι από πίσω βρίσκονται οι ανθρώπινες επεμβάσεις που οδήγησαν σε αυτά τα φαινόμενα. Είτε αυτά είναι μπαζώματα ρεμάτων, είτε αυτά είναι εμπρισμοί, είτε είναι χτισήματα σε αυθαίρετες κατασκευές, πάλι σε ρέματα. Οπότε μετά βέβαια πλημμυρίζουν όλα αυτά και αυτές οι κατασκευές παρασύρονται και βέβαια ο κόσμος κλαίει. Αλλά στην ουσία, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας και να το περάσουμε και στα παιδιά μας που θα είναι οι αυριανοί πολίτες και επομένως θέλουμε να τα βοηθήσουμε να δουν ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με έναν άλλο τρόπο και να κρατήσουμε ότι η φύση, για να έχουμε και κάποια θετική είπαμε, ότι η φύση μας στέλνει ένα μήνυμα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Πρέπει να αλλάξουμε πορεία και να πορευτούμε χέρι-χέρι μαζί της. Οπότε τότε θα εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη μας. Και κλείνοντας, θέλω ιδιαίτερα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω και τους δύο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και την κυρία Χουλιάρα, που είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είναι σήμερα μαζί μας, από την σχετική διεύθυνση στη Βιωτία,
αλλά και τον κεντρικό μας ομιλητή, τον κύριο Τσακυρίδη. Η Φιώτιδα. Αφιότητα, συγγνώμη, είμαι και λίγο αγεωγράφητη. Κοντά είναι η Φιωτία, κοντά είναι η δική μας είναι και σωστά. Λοιπόν, και τον κύριο Τσακυρίδη, ο οποίος μας συγκίνησε, μπορώ να πω, όταν στην πρώτη συνομιλία που είχαμε, είναι ένας από την καρδιά του εθελοντής που ήρθε και είπε «Διάβασα το έργο σας και θέλω να πορευτώ μαζί σας. Έχω αυτή την ειδικότητα και θέλω να βοηθήσω». Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Τσακυρίδη και θα τον ευχαριστήσουμε και στο τέλος και πιστεύουμε ότι θα γίνει και αυτός μόνιμο μέλος της οικογένειας της εταιρείας όπως είστε και εσείς όλοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μου δώσατε. Σοφία μου, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ την κυρία Αλεξενική Φοράκη. Και θα παρακαλούσα τώρα την κυρία Χουλιάρα Σιδερά να μας πει ένα χαιρετισμό. Να πω ότι είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή και χαρήκαμε ιδιαίτερα για αυτή την παρουσίαση σήμερα που έχετε στο δικό μας σεμινάριο. Και κοιτάξτε πώς η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχει πολύ σχέση με το νομό Φιώτιδας, γιατί έχουμε εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, Open Forest, στο Καλλίδρομο και στην Ήτη, και έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και με τη διεύθυνσή σας και με το ΚΠΕ Στυλίδας, αλλά έχουμε και σχολεία. Το πιο σημαντικό, έχουμε δύο σχολεία που τα έχουμε βραβεύσει, το νηπιαγωγείο της Ομβριακής, εξαιρετικές δουλειές και πρόσφατα μάλιστα στο δασοϊκό κώδικα, το σχολείο Δομοκού και έχουμε και μία μεγάλη αγκαλιά από σχολεία από όλες τις βαθμίδες. Μπορώ να πω σήμερα ότι μας παρακολουθούν πάρα πολύ εκπαιδευτικοί από τη δική σας διεύθυνση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχετε το λόγο να μας πείτε ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε, βοηθάει πάρα πολύ το δικό μας περιβάλλον να είμαστε κοντά στη φύση και χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί και η τιμή είναι δική μου και πολύ μεγάλη και με πολύ χαρά είμαι σήμερα μαζί σας, αληθινά. Απευθύνω λοιπόν το χαιρετισμό μου λέγοντάς σας ότι όλοι είστε αξιότιμοι, εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων και ειδικοί από τη θέση ευθύνης του ο καθένας. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί όπως άκουσα, ελπίζω να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα μεταφέρουν το μήνυμά μας στους μαθητές. Φίλες και φίλοι, σας καλησπερίζω και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση αυτή να συμμετάσχω στο σημερινό διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προστασία της φύσης και η προσπάθεια όλων μας να μάθουν τα παιδιά για τα δάση και για όλους τους κινδύνους που μπορεί να έρθουν εάν δεν τα προστατέψουμε, είναι μια ανάγκη που απορρέει από την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας να εκπαιδεύσουμε τον πολίτη του αύριο. Έναν πολίτη που θα σέβεται το περιβάλλον, όχι γιατί έτσι του υπαγορεύεται, αλλά γιατί και ο ίδιος είναι μέρος αυτού του περιβάλλοντος. Άρα, τι κάνει, προστατεύει τον ίδιο του τον εαυτό. Οι προσπάθειες και η δράση της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία της Φύσης, αλλά και του Διεθνούς Δικτύου «Μαθαίνω για τα δάση», έτσι όπως μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω, να δω με ποιους ανθρώπους και με ποιους φορείς θα έχω την τιμή και τη χαρά σήμερα να είμαι συνδετημόνας, είδα ότι εναρμονίζονται πλήρως με τη στοχοθεσία που βάζουν και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην περιβαλλοντική αγωγή. Όλα αυτά από τα σχολεία με εξαιρετικά project, τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία, και σήμερα θα έχουμε και τη χαρά να θαυμάσουμε την ενασχόληση και του δικού μας νηπιαγωγείου της Ομβριακής Φιώτιδας, που συγχαίρω θερμά τους μικρούς μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που τους εμπνέουν και τους εμφυτούν όμορφες αξίες και στάσεις ζωής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να εμπνέουμε τους μαθητές μας σε αυτό που η ζωή τους θα τους κάνει να είναι ακόμα καλύτεροι και θα παραδίνουν όμορφα μαθήματα. Ακόμη αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν διαφορετικά από διαφορετικά μέρη της πατρίδας μας να διαδρούν μεταξύ τους με την ίδια θεματολογία πάρα πολύ διαφορετικά από διαφορετικά μέρη και σχολεία, παρουσιάζοντας τη δημορφιά βέβαια του ιδιαίτερου τόπου τους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και μας δίνει τη δυνατότητα, και όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης και της τηλεεπικοινωνίας, γιατί εκμηδενίζονται οι αποστάσεις.
Συγχαίρω λοιπόν από τη μεριά μου ιδιαίτερα τους διοργανωτές αυτής της συνάντησης, τόσο για την πρωτοβουλία όσο και για τη συνεχή δράση, γιατί μπήκα σας λέω και πραγματικά είναι θαυμαστά αυτά που κάνετε και είδα ότι είναι και οι παλιότερες δράσεις που μπορεί να έχουν γίνει. Σωστά. Το έλεγα σήμερα εδώ στο γραφείο σε όλους. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε, πιστέψτε με, δεν τα ξέρουμε. Μπαίνουμε κάπου και δεν γνωρίζουμε και είναι λάθος και γι' αυτό πρέπει να το επικοινωνούμε και θα το κάνουμε ιδιαίτερη χαρά αυτό. Σας συγχαίρω λοιπόν γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην αναγνωρίζει ότι η σημασία της ανάπτυξης της περιβαλλοντολογικής συνείδησης άρχεται από την πρώτη παιδική ηλικία και είναι κάτι που όταν το μάθεις σωστά δεν το εγκαταλείπεις με ό,τι και αν γύρω σου μπορεί να συμβαίνει. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας να χαρούμε τις σημερινές εισηγήσεις και παρουσιάσεις και από την πλευρά μου θα είμαι ενεργά κοντά σας τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο σε ό,τι νομίζετε ότι μπορώ να ανταποκριθώ με πολύ χαρά ώστε να έχουμε απτά και αίσια αποτελέσματα στην καλή μας όμορφη μεγάλη εκπαιδευτική κοινότητα. Τόσο της Φτιώτιδας όσο και την ευρύτερη της Ελλάδας, γιατί σήμερα θα γίνουμε όλοι φίλοι. Όλοι θα γίνουμε, έτσι ξεκίνησα και έτσι θα κλείσω, όλοι θα γίνουμε φίλοι και με πολύ χαρά θα παίρνω τα οποιαδήποτε μηνύματά σας και την οποιαδήποτε ενημέρωση. Σας ευχαριστώ θερμά και θα είμαι κοντά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο θερμά λόγια. Είπατε όλη τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την αειφορία. Όλα, δεν έχω τίποτα να συμπληρώσω, το είπατε τόσο όμορφα και σας συγχαίρω που στέκεστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και βέβαια θα έχουμε και συνέχεια. Και αυτό που είπατε ότι έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά σήμερα από όλη την Ελλάδα. Θα δείτε από Χίο, από Ιωάννινα, Κρήτη, Ρόδο, από όλα τα μέρη. Δεν μπορώ να τα αριθμίσω, γιατί θα μας πάρει πολύς χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε διαζώσεις όμορφα πράγματα. Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ. Η διεύθυνσή μας, ο τόπος μας, ο Δήμος μας είναι ανοιχτός μας. Και ο περιφερειάρχης μας και ό,τι θέλετε να κάνουμε και όμορφα πράγματα, γιατί μπορούμε να τα κάνουμε. Αρκεί να βεβαίως. Το κρατάμε αυτό. Για να το κρατήσουμε αυτό, βεβαίως. Για εσώτης αυτόν. Ωραία, δεσμευόμαστε. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη στοχοθεσία της σημερινής εκδήλωσης. Βλέπετε εδώ, όπως με είπε η κυρία Χουλιάρα, ότι μπήκε μέσα και διάβασε και είσαστε λέει από τις πιο παλιές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πράγματι, φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Μια ιστορία που ξεκίνησε το 1951 από μια ομάδα φυσιολατρών και ορειβατών, οι οποίοι είχαν αγάπη για τη φύση και είδαν τα πρώτα σημάδια φθοράς και έτσι δημιούργησαν την εταιρεία. Από τότε πολύ μεγάλος δρόμος πέρασε. Η εταιρεία έχει πρωτοστατήσει, να σας πω δύο λόγια, για την δημιουργία των εθνικών δρυμών και των προστατευόμενων περιοχών. Έχει πρωτοστατήσει την προστασία των βιοτόπων και στα απειλούμενα είδη τόσο στη Φλωρίδα όσο και στην Πανίδα, στον εξυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας, περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και σήμερα οι δραστηριότητες της συνοψίζονται σε 5 μεγάλους τομείς. Ο πρώτος είναι οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όπου υπάρχουν περιβαλλοντικά εγκλήματα. Ένα δεύτερο είναι τα έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, όπως το LIFE, αυτό που ανέφερα, όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλά LIFE που τρέχουν, αλλά μια που έχουμε και την κυρία Χουλιάρη εδώ και πολλούς εκπαιδευτικούς θα ξέρουν το έργο, το ευρωπαϊκό έργο LIFE για το Open Forest. Τρίτον, έχουμε την αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού. Εδώ είμαστε πολύ γνωστοί, γιατί έχουμε τη γαλάζια σημαία. Θα την ξέρετε, η γαλάζια σημαία είναι αυτή που εμείς τη διαχειριζόμαστε. Και το Green Key, που είναι η σωστή διαχείριση για τα ξενοδοχεία, η περιβαλλοντική διαχείριση για τα ξενοδοχεία. Έχουμε όμως ευαισθητοποίηση του κοινού με ομιλίες, συνέδρια, εκδρομές, οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές από τις εκδρομές που έχουν άλλοι στο μυαλό τους, γιατί έχουν στόχο
να επισκεφτούμε μέρη φυσικού περιβάλλοντος. Και τέλος, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφορία, που έχει 5 δίκτυα εταιρεία, 3 διεθνή, τα οποία χειρίζεται με το ΦΥΗ. Το ΦΥΗ είναι τα αρχικά από το Foundation for Environmental Education, ένας μεγάλος οργανισμός που εδρεύει στη Δανία. Τα 3 λοιπόν διεθνή είναι τα Eco Schools, το δικό μας «Μαθαίνω για τα δάση», το «Learning about Forest», και η Νέα Δημοσιογράφη το Περιβάλλον, και 2 εθνικά, το «Φύση χωρίς σκουπίδια» και «Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου». Αλλά ας έρθουμε στη σημερινή στοχοθεσία, μια που βρήκα την ευκαιρία, επειδή είπε η κυρία Χουλιάρα που κάνει τόσα πράγματα και δεν σας ξέρουμε. Σήμερα λοιπόν στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, είτε αυτοί που έχουν γραφτεί αυτή τη χρονιά πρόσφατα στο δίκτυο, είτε άλλοι που δεν έχουν εγγραφεί, αλλά που ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν και να εγγραφούν, αλλά και οι παλαιότεροι που υπάρχουν, να γνωρίσουν καλύτερα το δίκτυο και να αλληλεπιδράσουν μέσα από τη σημερινή θεματολογία μας. Συγκεκριμένα, να ενημερωθούν για τη θεματολογία του, γιατί έχει πάρα πολλές θεματικές το δίκτυο αυτό. Είναι πάρα πολύ πλούσιο και μπορείτε να δουλέψετε πάρα πολλά θέματα. Τη φιλοσοφία του. Η φιλοσοφία του είναι μάλιστα συνοψίζεται σε μία φράση. Πηγαίνω στο δάσος και μαθαίνω από αυτό γι' αυτό. Όπου βέβαια δεν θα σας πω πολλά, θα σας πούν ο κύριος Γκότζος και η κυρία Πολυζωήδη αργότερα που θα σας παρουσιάσουν το δίκτυο. Να γνωρίσουν λοιπόν τις διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν. Έχουν πολλές τεχνικές για να το γνωρίσουν και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι πλούσιο και συνέχεια ανανεώνεται, με στόχο να υλοποιήσουν σχέδια δράσης που αφορούν το περιβάλλον και την αειφορία, καθώς και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Μέσα από το δίκτυο αυτό λοιπόν, που είναι διεθνές και υλοποιείται παγκόσμια σε 27 χώρες στον κόσμο. Όπως βλέπετε, δεν είστε μόνο στην αγκαλιά την ελληνική. Όποιος μπαίνει στο δίκτυο αυτό είναι σε μια παγκόσμια αγκαλιά, σε μια παγκόσμια οικογένεια. Ξεκίνησε από την Ευρώπη, αλλά πλέον είναι σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε και άλλα σχολεία στον κόσμο, που αν και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καταφέρουν να τις φέρουν εις πέρας με επιτυχία. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τσακυρίδης θα μας ενημερώσει πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε ικανότητες και δεξιότητες στους μαθητές μας, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, στους αυξανόμενους κινδύνους καταστροφών, όπως είναι η αστική πύκνωση και περιθωριοποίηση της υπαίθρου, η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Και τέλος, να παρακολουθήσετε καλές πρακτικές σχολείων του δικτύου «Μαθαίνω για τα δάση», που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται τώρα με επιτυχία σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, και να αποκομίσετε ιδέες, εκπαιδευτικές τεχνικές, έτσι που να τις αξιοποιήσετε με το δικό σας τρόπο, με τις δικές σας ανάγκες της τάξης, της δικής σας σχολικής πραγματικότητας. Η ιδέα αυτή μας ήρθε, να σας πούμε την αλήθεια, όταν κάναμε πριν από λίγο καιρό την βράβευση του διαγωνισμού του δεσογειοκώδικα της περσινής χρονιάς και μας παρουσίασαν πώς δουλέψανε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, γιατί μας το ζήτησαν ήδη οι εκπαιδευτικοί, ότι είναι πάρα πολύ ωραία να το πάρουν και εκείνοι για να το προχωρήσουν πιο κάτω. Επομένως, λοιπόν, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Τώρα θα παρακαλέσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Τσακυρίδη να μας παρουσιάσει τη δική του εισήγηση. Θέλω να πω λίγο για να σας τον παρουσιάσω και να πω ότι ο κύριος Αλέξανδρος Τσακυρίδης σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετέπειτα εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση κινδύνων καταστροφών στη Βομβάη της Ινδίας. Συνέβαλε στις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από πλημμύρες στο Κασμίρ το 2014 και μετά από τους σεισμούς στο Νεπάλ το 2015. Αργότερα διαχειρίστηκε ένα πρόγραμμα πρόληψης καταστροφών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σήμερα εργάζεται στο κομμάτι της επικοινωνίας στο σχετικό γραφείο του ΟΗΕ.
Θέλω και εγώ να τον ευχαριστήσω, όπως τον ευχαρίστησε η κυρία Νικηφοράκη, για την εθελοντική του προσφορά και για την ευγένειά του και την καλοσύνη του να συμμετάσχει σήμερα και να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφού σας είπα το βιογραφικό του, καταλαβαίνετε τι εμπειρία κομίζει και μας φέρνει. Κύριε Τσακυρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Καινούργιο και την κυρία Νικηφοράκη για τα εισαγωγικά σχόλια και φυσικά για τη δυνατότητα που μου δίνουν να συζητήσω μαζί σας μία θεματική που ελπίζω να είναι χρήσιμη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να μοιραστώ την οθόνη μου. Δεν ξέρω αν την βλέπετε. Ναι. Βλέπουμε, πολύ καλά. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ένα δικό μου κοινικό σχόλιο είναι ότι αυτή η παρουσίαση ξεκινάει από μια δική μου προσωπική ανάγκη να φανώ χρήσιμος στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγκεκριμένα στη δουλειά των εκπαιδευτικών. Οπότε θα ήθελα αν μπορείτε στο τέλος της παρουσίασης, αν θέλετε, να μας πείτε αν σας φάνηκε χρήσιμο, αν θα θέλατε ίσως να ερευνήσουμε κάποιες άλλες θεματικές, ίσως πιο αναλυτικά. Γιατί αυτό που θα κάνω σήμερα, σε 20 λεπτά, είναι να δούμε μαζί κάποιες ιστορίες σχολείων σε διάφορες χώρες, οι οποίες ουσιαστικά μιλάνε για το πώς συμμετέχουν μαθητές στην πρόληψη των καταστροφών. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε στην πρόληψη, συνήθως στην Ελλάδα, για να φέρω ένα παράδειγμα, όταν μιλάμε για αντιμετώπιση καταστροφών, το μυαλό μας συνήθως, όπως και στην δημοσιογραφία, θα αναφερθούμε κατευθείαν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και δεν θα μιλήσουμε απαραίτητα για το έργο της δασικής ή της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Η πρόληψη όμως μάλλον είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι και δεν έχει να κάνει καθόλου με το πώς αντιμετωπίζουμε μια συγκεκριμένη καταστροφή τη στιγμή που συμβαίνει. Ο στόχος της πρόληψης είναι πολύ περισσότερο να μειωθούν οι ζημιές για οποιοδήποτε κίνδυνο. Οπότε, όταν αναφερόμαστε στην μείωση των κινδύνων ή στην πρόληψη των καταστροφών, μιλάμε για συγκεκριμένες διεργασίες και δραστηριότητες, όπως αυτές που βλέπετε στα περιεχόμενα της παρουσίασης, και στα οποία θα αναφερθώ μέσω κάποιων παραδειγμάτων από σχολεία. Λοιπόν, και για να τελειώσω και την εισαγωγή αυτή, υπάρχει το λεγόμενο πλαίσιο ή η στρατηγική Sendai σε παγκόσμιο επίπεδο για την μείωση των κινδύνων καταστροφών και είναι μια στρατηγική που εισήχθη το 2015 έως το 2030 και καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συμβάλλουν και να εργαστούν ως προς την πρόληψη καταστροφών. Είναι ένα πλαίσιο που δίνει συγκεκριμένους στόχους και εργαλεία στις κρατικές κυβερνήσεις και στις περιφερειακές αρχές μιας χώρας να δουλέψει ως προς αυτό. Και έβαλα αυτή τη φράση γιατί για να δείξω ότι υπάρχει ήδη μία αναγνώριση, τουλάχιστον το 2015, ίσως και νωρίτερα, ως προς την δυνατότητα συμβολής που έχουν τα παιδιά, οι μαθητές, οι νέοι, στην πρόληψη καταστροφών.
Και ουσιαστικά τώρα, στο πνεύμα αυτής της φράσης, θα κάνω τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Το πρώτο, λοιπόν, παράδειγμα που θα ήθελα να φέρω είναι ένα παράδειγμα από το Μπαγκλαντές. Και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Ντάκα, η οποία, θα ξέρετε ήδη, ουσιαστικά είναι χτισμένη, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ποταμούς. Ένας από τον οποίο είναι και ο Γάγκης. Οπότε είναι μια περιοχή η οποία πλημμυρίζει συχνά. Το 2014 υπήρξε η ιδέα να κατασκευαστεί ένα σχολείο με καινοτόμες μεθόδους. Το σχολείο αυτό ουσιαστικά τι έκανε, φτιάχτηκε από υλικά που βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή πήραν μπαμπού και το επεξεργάστηκαν με ένα είδος υλικού, υγρού υλικού, το οποίο παράγεται από τοπικά φρούτα. Και αυτό το υλικό έκανε τον μπαμπού αδιάβροχο. Δεν έχω μια συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά κάτω από το σχολείο ακριβώς τοποθετήθηκαν ελαστικά και μεταλλικά βαρέλια, ώστε να εξυψώνουν, να επιτρέπουν στο σχολείο να εξυψωθεί όταν γίνονται πλημμύρες. Δεν έχω συγκεκριμένη εικόνα τώρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ελεύθερη δικαιωμάτων, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να μοιραστώ στο chat αργότερα μία-δύο φωτογραφίες για να δείτε περίπου τι εννοώ. Η συγκεκριμένη καινοτομία κέρδισε βραβείο αρχιτεκτονικής ενός οργανισμού ανάπτυξης και ήταν το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ αρχιτεκτώνων και κατασκευαστών. Και δεν είναι μόνο σχολείο, αλλά περιλαμβάνει και νηπιαγωγείο, εστίες και κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Ουσιαστικά αυτό το παράδειγμα μας δείχνει ότι υπάρχουν και σε τοπικό επίπεδο λύσεις που μπορούν να δημιουργηθούν σε παγκόσμια προβλήματα. Είναι λύσεις που μπορούν να είναι προσιτές και παράλληλα βιώσιμες. Το δεύτερο παράδειγμα μας, ήθελα να δούμε μια περίπτωση στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, η οποία Νέα Υόρκη, στην οποία πέρασε ο τυφώνας Σάντι το 2012 και δημιούργησε πολλές ζημιές. Και συγκεκριμένα αναφέρω ότι ο τυφώνας ανάγκασε 86 σχολεία να κλείσουν και 24 να πρέπει να μετακατασταθούν μόνιμα. Μετά από τον τυφώνα, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες ήρθαν μαζί και έφτιαξαν αυτό που ονομάζουν κοινοπραξία των αθεκτικών σχολείων. Ουσιαστικά η κοινοπραξία αυτή εισήγαγε ένα πρόγραμμα, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία στα οποία συμμετείχαν, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Και στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι μαθητές καλούνταν να συμμετάσχουν σε μαθήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, ήταν μαθήματα που ουσιαστικά εισήγαγαν τους μαθητές στο πώς επιδράει η κλιματική αλλαγή σε παράκτιες πόλεις, όπως και η Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν σε πρώτο βήμα. Σε δεύτερο βήμα, οι μαθητές καλούνταν να περπατήσουν στο σχολικό συγκρότημά τους, στο σχολικό τους χώρο, και να παρατηρήσουν ζημιές που είχε κάνει ο τυφώνας. Και παράλληλα να εντοπίσουν τα πιθανά ασθενά σημεία του σχολείου, του κτηρίου.
Δηλαδή σημεία τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν ζημιές από μια καταιγίδα ή μια πλημμύρα. Στη συνέχεια αυτής της άσκησης, οι μαθητές γινούσαν στο σχολείο, συζητούσαν και μοιράζονταν μεταξύ τους τις παρατηρήσεις τους και πιθανές ιδέες για βελτίωση του σχολείου. Συγκεκριμένα αναφέρουν, ας πούμε, στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές θα κοιτούσαν, ας πούμε, την ποιότητα του νερού, της εξόδου κινδύνου, αλλά και, ας πούμε, το μέγεθος των αιθουσών, σε περίπτωση, ας πούμε, που κριθεί απαραίτητο το σχολείο να γίνει κέντρο υποδοχής τραυματιών ή επιζώντων. Ουσιαστικά, στο πρόγραμμα αυτού, είδαν ότι όταν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συζητήσουν τις ιδέες τους, αυτό τους κάνει να αισθάνονται ότι μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν σε θετικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν για την προστασία τους και για το μέλλον τους. Το τρίτο παράδειγμα μας έρχεται από την Ουγκάντα, και άλλη μια πρωτεύουσα, την Καμπάλα, η οποία Καμπάλα ουσιαστικά έχει χτιστεί, είναι στην βόρεια παράκτια ζώνη της λίμνης Βικτόρια, η οποία πριν χτιστεί είχε ελώδεις περιοχές και υγροβιότοπους. Που σημαίνει ότι σήμερα τα νερά δεν θα πάνε αλλού, θα παραμείνουν εκεί, ακόμα και χτίστηκε η πόλη, που σημαίνει άρα ότι θα πλημμυρίσει. Και φυσικά αυτό το φαινόμενο επιδεινώνεται από το γεγονός, ας πούμε, το ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες και καλής ποιότητας συστήματα αποχέτευσης. Στην Καμπάλα, λοιπόν, υπάρχει ένα σχολείο στο οποίο υπάρχει ένας μετεωρολογικός σταθμός και οι μαθητές δύο φορές την ημέρα μετράνε την ποσότητα του νερού βροχής που πέφτει στο χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διάρκεια της βροχόπτωσης και των πιθανών επιδράσεων από τις πλημμύρες στο σχολείο τους. Και αυτή η δραστηριότητα, αυτή η άσκηση, ουσιαστικά ανήκει σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα για την διαχείριση των πλημμυρών. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του ΟΗΕ, οργανισμών του ΟΗΕ, και τοπικών αρχών. Το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά εισήχθη γιατί παλιότερα, πιο πριν, οι τοπικές αρχές της πόλης πιο πολύ έδιναν σημασία στο πώς θα ελέγξουν τις πλημμύρες, το νερό, μέσω κατασκευών. Όπως συχνά κάνουμε και στην Ελλάδα. Το καινούριο όμως αυτό πρόγραμμα εισήγαγε μια καινούρια μέθοδος και ουσιαστικά ένα συνδυασμό ήπιων, αυτών που ονομάζουμε ήπιων, και σκληρών μέτρων. Τα ήπια μέτρα είναι τα σκληρά, κατευθείαν είναι αυτά που αφορούν κατασκευές, κάτι το υλικό δηλαδή, και τα ήπια είναι περισσότερο, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει με ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, συγκεκριμένα τώρα του σχολείου, με διαχείριση υγειών, τους νόμους, κτλ. Αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι
σε μια χώρα όπου, όπως στην Ουγκάντα, όπου δεν υπάρχουν ίσως πάντα υποδομές για τη συλλογή, για τη σωστή μάλλον συλλογή δεδομένων, αυτός είναι ένας τρόπος ώστε να θεσμοθετηθεί η συλλογή και παράλληλα να συμβάλλει έτσι στην ευαισθητοποίηση των μαθητών. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει και δραστηριότητες σχετικά με την, και με την ευαισθητοποίηση ευρύτερων, της ευρύτερης ας πούμε, κοινωνίας. Πλησιάζοντας προς το τέλος της παρουσίασης, ήθελα να σας αναφέρω δύο ακόμη παραδείγματα, τα οποία ίσως είναι και πιο κοντά στη δική μας πραγματικότητα. Το ένα είναι από την Αυστραλία και αφορά τις πυρκαγιές. Όπως ξέρετε σίγουρα, η Αυστραλία ως χώρα πλήττεται από πυρκαγιές συνήθως κάθε χρόνο. Οι τελευταίες μεγαλύτερες, θα θυμάστε σίγουρα, ήταν το καλοκαίρι του 19 με 20, το χειμώνα δηλαδή εδώ, το καλοκαίρι εκεί. Και ενδεχομένως να είχατε δει εικόνες από κουάλα και καμπουρό, τα οποία διέφευγαν τις... προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις λόγες. Λοιπόν, σε μια τέτοια χώρα που οι πυρκαγιές είναι ένα συχνό φαινόμενο, από το 2012 εισήχθησαν κάποια μαθήματα στα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο να μάθουν οι μαθητές ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Πιο συγκεκριμένα, από την αντίστοιχη πέμπτη δημοτικού, στο πρόγραμμα της γεωγραφίας, υπάρχουν μαθήματα που αναφέρονται στην χαρτογράφηση των κινδύνων, ως προς την τοποθεσία τους, την συχνότητα και την έντασή τους. Και επίσης μαθήματα που εξηγούν πώς με το να είμαστε έτοιμοι και ουσιαστικά και μέσω της πρόληψης μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες των καταστροφών. Αργότερα στις επόμενες τάξεις μιλάνε ας πούμε για παράδειγμα και για το ρόλο της επιστήμης στην λήψη αποφάσεων, πώς μπορεί να μας βοηθήσει η επιστήμη στην πρόληψη και επίσης μιλούν και για τον τρόπο με τον οποίο το οικοσύστημα αλλάζει λόγω των πυρκαγιών και των καταστροφών. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνεται στα προγράμματα όλων των περιφερειών της χώρας και μιας και ουσιαστικά είχαν αρκετά χρόνια να δουν τις επιδράσεις του προγράμματος αυτού, τα αποτελέσματα. Έχουν καταλάβει και κάποια, έχουν πάρει κάποια μαθήματα από αυτά. Το πρώτο είναι, που αναφέρουν και ως πρόβλημα, είναι ότι τα μαθήματα ακόμα κάποια παραμένουν αφηρημένα, οπότε υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Αλλά στα θετικά που αναφέρουμε λόγω του προγράμματος είναι ότι που παρατήρησαν είναι ότι οι μαθητές, τα παιδιά μαθαίνουν πολύ καλύτερα όταν τα μαθήματα για τις καταστροφές ουσιαστικά δεν είναι κάτι το ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή τάξη σε μια ξεχωριστή ώρα, αλλά βρίσκονται σε διάφορες θεματικές, διάφορα μαθήματα. Γραφεία, τη γλώσσα κτλ. Και ένα τελευταίο είναι ότι, ένα θετικό είναι ότι φαίνεται ότι οι δάσκαλοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στην μεταδοτικότητά τους όταν βλέπουν ας πούμε και μία στήριξη
από την αντίστοιχη πολιτική προστασία ως προς το, το περιεχόμενο αυτών που θα μεταφέρουν. Και για να κλείσω τη σημερινή παρουσίαση, ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα από την Ιαπωνία, η οποία η Ιαπωνία το 1995 έζησε έναν σεισμό, το σεισμό του Κόμπε, ο οποίος ήταν 7,2 ρίχτερ. Ως μέτρο σύγκρισης, ο σεισμός στην Αθήνα το 1999 ήταν 5,9 ρίχτερ. Οπότε, εις μνήμη του σεισμού αυτού, δημιουργήθηκαν κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ, το οποίο καλεί μαθητές να συμμετάσχουν σε παιχνίδια. Και αυτά τα παιχνίδια μπορούν να περιλαμβάνουν, ας πούμε, παιχνίδια με πεζοειστήρες και στόχους, ή τεχνίδια κατασκευής αυτοσχέδιων καταβλισμών και φορείων και κανοδομίες. Ο στόχος εκεί είναι, βασικά, οι εκδηλώσεις αυτές και το φεστιβάλ βασίστηκε φυσικά στην εμπειρία του σεισμού και πολύ πιο συγκεκριμένα στην συμπεριφορά αυτοβοήθειας που εμφανίστηκε μεταξύ των επιζώντων. Και ο στόχος των εκδηλώσεων αυτών και των παιχνιδιών είναι τα παιδιά να μάθουν να ανδρούν αυτόνομα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, είμαι διαθέσιμος. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσαχηρίδη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή του, η εισήγησή του. Κάνουμε το γύρο του κόσμου μέσα από τα σχολεία αυτά, τα οποία ήταν ιδιαίτερα και εντυπωσιαστήκαμε από πολλά πράγματα. Εγώ τουλάχιστον από το τελευταίο σχολείο στην Ιαπωνία εντυπωσιάστηκα πώς τα παιδιά, πώς ένα αρνητικό γεγονός πως είναι ο σεισμός, το αντιμετωπίζουν πλέον το αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Τσακηρίδη, μπορεί κάποιος να σηκώσει το χέρι του και να πάρει το λόγο. Έχουμε 5 λεπτά καιρό να μιλήσετε, αλλιώς θα μαζευτούν στο chat και θα απαντήσουμε. Βλέπω εδώ ότι η κυρία Χριστίνα Παπαζήση που γράφει «Σημαντικό που μας μεταφέρεται στοχευμένες πρακτικές από τα σχολεία του κόσμου για την αντιμετώπιση των καταστροφών». Τα καλύτερα από ό,τι βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική παρουσίασή σας. Εάν κάποιος θέλει κάποιο ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο να μιλήσει, μπορεί να σηκώσει το χέρι του. Θεοδόρ θα μας βοηθήσει σε αυτό. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο χέρι σηκωμένο. Ωστόσο, επειδή δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, μπορώ να μιλήσω. Ναι, φυσικά. Ξέρω γιατί. Είμαι η κυρία Κυπρέου. Εξαιρετική η εισήγησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι ανάλογο υπάρχει και στο μάθημα της χημείας, που καλεί την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και καλεί και τον εκπαιδευτικό και τα παιδιά να κάνουν ένα project με καταγραφή καταστροφών από πυρκαγιές της περιοχής. Εγώ υπηρετώ εδώ και 22 χρόνια στο Πινδάριο Δεύτερο Γυμνάσιο Θήβας, το οποίο είναι το αρχαιότερο και έχει δοκιμαστεί και στο σεισμό του 81 που είχαμε πέτειο, γιατί έτυχε να είμαι μαθήτρια εκεί τότε. Λοιπόν, και είναι εξαιρετικές οι δουλειές και θέλω να πω ότι εγώ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε κάποιο σεμινάριο του δικτύου σας και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Είμαι γραμμένη στο newsletter, γι' αυτό έλαβα την πρόσκληση.
Δεν έχω κάνει και νιώθω άσχημα, ενώ κάνω περιβαλλοντική πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει για τις φυσικές καταστροφές και σε συνεργασία με το Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχω τελειώσει. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά όλα αυτά που μας είπε και τα παιδιά αλληλεπιδρούν πάρα πολύ και ενθαρρύνονται γιατί τους αρέσει. Γίνονται μικροί ερευνητές και ταυτόχρονα προσφέρουν μέσα από τα συμπεράσματά τους και ανάλογα project που είχαμε κάνει μέσω του μαθήματος της χημίας και μέσω του μαθήματος της γεωγραφίας, είχαμε καταγράψει φυσικές καταστροφές που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή μας από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και το ενσωματώσαμε στο εργαλείο, στο παιδαγωγικό εργαλείο Service Learning και πήραμε πέρυσι διάκριση στα Bravo Schools, το 17ο στόχο, συνεργασία για όλους τους στόχους και για το περιβάλλον και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραίες ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια ερώτηση στο chat για τον κύριο Τσακυρίδη. Εάν η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων έχει περάσει στο πρόγραμμα σπουδών στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία ή κάπου αλλού. Ναι, σχετικά με την Αυστραλία. Ναι, το παράδειγμα αυτό αναφέρει ότι, ή το άρθρο του συγκεκριμένου που διάβαζα, αναφέρει ότι αυτά έχουν πέσει στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών στην Αυστραλία. Όπως ανέφερα, όμως, χρειάζονται και κάποιες βελτιώσεις. Για άλλες χώρες δεν είμαι σίγουρος καθόλου, αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξερευνηθεί παραπάνω. Πώς δηλαδή εισάγονται τα διαμαθήματα στα προγράμματα σπουδών. Επίσης ζητάνε την βιβλιογραφική αναφορά, αν μπορείτε να την στείλετε στο chat, ή αν δεν έχετε αυτή τη στιγμή να την προωθήσετε σε μένα και να σταλεί στους συμμετέχοντες. Μετά το πέρας της εκδήλωσης. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Να πω αφενός ότι το πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα δάση» τα τελευταία δύο έτη είχε ασχοληθεί εκτενώς με τα ζητήματα των δασικών πυρκαγιών και οι προηγούμενες επιμορφώσεις που είχαμε κάνει εστίαζαν στο πόσο οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο δίκτυο και έχουν ένα πρόγραμμα για τα δάση μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους, να τους ενημερώσουν για τις τεχνικές πρόληψης πυρκαγιάς. Γιατί η χώρα μας, ας πούμε, είναι μια χώρα που τις πυρκαγιές τις βιώνει ετησίως. Επίσης, ανάλογο πρόγραμμα έχουμε στο νησί των Κυθήρων για αποκατάσταση του νησιού μετά τις πυρκαγιές του 17, όπου και εκεί πέρα εμπλέκονται οι μαθητές και τα σχολεία σε διαδροφητεύσεις, σε δράσεις αποκατάστασης, σε ενημερώσεις, σε κινήσεις ευαισθητοποίησης. Και η αλήθεια είναι ότι εάν και στην Ελλάδα το σχολείο, το να ειδωθεί το σχολείο ως ένας κοινοτικός χώρος που θα μπορούσε να λειτουργήσει μετά από μια φυσική καταστροφή, δεν είναι τόσο ευρέως αναπτυγμένη αντίληψη. Ωστόσο, εγώ θέλω να μεταφέρω από την επαφή μου με τα σχολεία ανά τον κόσμο που είναι στα διεθνή προγράμματα που είμαστε κι εμείς, ότι χώρες οι οποίες και οι ίδιες οι χώρες και τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι συνυφασμένες με το να έχουν ετησίως καταστροφές. Βλέπετε τυφώνες στις Βερμούδες, όπου σχολεία καταστρέφονται και σπίτια ολοσχερός, εστιάζουν στο πώς, ας πούμε, πώς θα προετοιμαστεί το σχολείο και για να προετοιμάσει τα παιδιά, αλλά και για να λειτουργήσει ως ένας χώρος εκείνη τη στιγμή πρώτων βοηθειών. Έχουμε άλλες ερωτήσεις, να προχωρήσουμε. Ναι, νομίζω είναι η ώρα. Mm-hmm. Είναι η ώρα για τα βίντεο. Είναι ώρα για τα βίντεο. Μας έδωσε την ευκαιρία ο κ. Τσακυρίδης που γυρίσαμε τον κόσμο και είδαμε τα σχολεία να δούμε ότι το δίκτυο του Μαθαίνω για τα δάση που είναι διεθνές, ότι φέτος γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του παγκόσμια και 20 χρόνια έχει και στην Ελλάδα, γιατί από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα ήταν μέλος στο δίκτυο αυτό. Θα σας δείξουμε δύο μικρά βίντεο. Ένα είναι του ΦΥ, έτσι Θεοδώρα.
για τα 20 χρόνια. Και ένα το δικό μας που το κάναμε με την ευκαιρία των 20 χρόνων. Forests is turning 20 this year. The Learning About Forests program, or LEAF for short, was initiated in 1999 by the Forest in Schools program in Norway, Sweden, and Finland. In cooperation with the Foundation for Environmental Education, it rolled out globally in the spring of 2000. Today, the LEAF program is coordinated at the international level by the FIE head office in Copenhagen, Denmark. It is now established as a well-respected and recognized educational program around the world, looking at the cultural, ecological, economic, and social functions of forests. LEAF is implemented at the national level through our valued member organizations and by a LEAF national operator. Now represented in 26 countries, where students in more than 10,000 schools are engaged in activities that build a true connection to the forest and our green surroundings. Nearly 1 million students and 43,000 teachers learn about forests through our program, spend time outdoors, and conserve our nature through fun, hands-on activities. To be part of an international network and to be connected with specialists all over the world who know all about children, education, nature, and forests. The network shares a bunch of wonderful stories and good examples. It's inspirational and motivating to see how other people work in their countries, in their circumstances, and their partners, all towards the same goal, and that is learning about nature, reconnecting children with nature, and planting trees, of course. South Africa is one of the most biodiverse countries in the world, boasting with 9 major biomes. One of these biomes is forests, which are spread across the country in little pockets. But the reason why WESA wanted to start the LEAF program was to highlight the importance of all South African biomes, so that children who don't live near forests could also experience the LEAF program in their own natural surroundings. The LEAF program was started to reconnect, educate, and inspire South Africans to protect their natural and historic heritage while at the same time develop lifelong and 21st century skills. We like to see that the program creates awareness and knowledge about the key role forest plays on our planet. And therefore, the program of LEAF shall reflect the functions that forests fulfill for people. That means both in cultural, ecologic, economic, and social issues. And understanding the balance between these issues is crucial when studying how humans interact with forests. The conflict of interest between these issues might be big, but that is really of importance when we are teaching about this. Simply said, we are fighting the nature deficit disorder by providing teachers with ready-to-use outdoor lesson plans. And we're glad to see that it's a growing trend worldwide. Learning about the forest! In the past 20 years, LEAF has been able to help children reconnect with nature, increase their knowledge about the forest ecosystem, and build their skills through real life experiences. It has inspired students to appreciate and make the most of our forests and empowered them to take informed action for conservation. We are excited for the next 20 years to come.
Ωραία. Επειδή το ζητήσατε, θα σας στείλω στο chat και το link αυτού του βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε και στη συνέχεια θα προβάλλω και το αντίστοιχο ελληνικό. Αυτό είναι το link του βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. Ναι. Και πάμε να δούμε και το βίντεο της Ελλάδας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οικολογικά Σχολεία, ξεκίνησε το 2001 να συντονίζει και το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα δάση», σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος των πυρκαγιών που καίνε τα δάση της Ελλάδας κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στο πεδίο, ενισχύοντας έτσι την ευαισθητοποίησή τους για τα δασικά οικοσυστήματα, την βιοποικιλότητά τους και στοχεύοντας την προστασία τους. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα δάση» είναι ένα δυναμικό, διαδραστικό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν συνεργασίες όχι μόνο με όλο το σχολείο και την τοπική κοινωνία, αλλά και με μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν το βίντεο, το ελληνικό. Θα σας το προωθήσω. Μαθήσεις για τα 20 χρόνια να κάνουμε κι εμείς ένα και γι' αυτό σε ένα λεπτό βάλαμε και την ελληνική μουσική, τη γνωστή. Τώρα είναι η σειρά της Θεοδόρας Πολυζωίδου και του κυρίου Δημήτρη Γκότζου να μας παρουσιάσουν το δίκτυο, καθώς το εθνικός χειριστής είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το διαχειριστής η Δήτα Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης Αθήνας. Να πούμε ότι το δίκτυο, όλα τα δίκτυα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και έχετε τον λόγο να μας το παρουσιάσετε, παιδιά. Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ και κάποια στιγμή θα διακόψω για να μας μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Γκότζους παραπάνω για τα βήματα, τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία του δικτύου και μετά θα κλείσουμε πάλι μαζί. Ξεκινάω. Το δίκτυο «Μαθαίνω για τα δάση» ξεκίνησε το 2001 στην Ελλάδα. Διεθνής χειριστής του προγράμματος είναι το Foundation for Environmental Education. Εθνικός χειριστής είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Το πρόγραμμα, όπως αναφέρθηκε, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ και 20 χρόνια που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Συντονιστικός φορέας είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας και συνεργαζόμαστε με τον κύριο Δημήτρη Γκότζο, που είναι υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Διεύθυνση. Διεθνώς έχουμε 26 χώρες από όλο τον κόσμο και πάνω από 900.000 μαθητές που είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Στην Ελλάδα, την προηγούμενη χρονιά μάλιστα, που υπήρχε και η πανδημία και η δυσκολία συμμετοχή στα προγράμματα, είχαμε 86 σχολεία τα οποία παρέμειναν ενεργά και συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Εδώ βλέπετε τις χώρες τις οποίες συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι από Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική. Κάποια στατιστικά σε σχέση με τους μαθητές που συμμετέχουν, τους 43.000 εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται, τα δέντρα που έχουν φυτευτεί ετησίως είναι 84.000 δέντρα, γιατί ο σκοπός είναι να ολοκληρώνονται τα προγράμματα των σχολείων με μία έστω συμβολική δενδροφύτευση, είτε στην αυλή του σχολείου, είτε κάπου εκεί κοντά.
Ο στόχος του δικτύου είναι η εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και συγκεκριμένα το δάσος. Στόχος είναι επίσης οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία των δασών ως καταφυγίων ζωής και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστροφή τους. Παράλληλα, στόχος είναι και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικής περιβαλλοντικής δράσης. Και τέλος, ένας πολύ σημαντικός εξίσου στόχος είναι η μελέτη τύπων δασών και ειδών δέντρων, οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές χρήσεις και έννοιες του δάσους, οι αισθήσεις, οι εμπειρίες και τα συναισθήματα από και για το δάσος, με το συνθηματικό του δικτύου που είναι «Πηγαίνω στο δάσος και μαθαίνω από αυτό για αυτό». Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα, ειδικά για τα νέα σχολεία που συμμετέχουν πρώτη φορά, του πώς κινούμαστε την σχολική χρονιά, όπου γίνεται, στην αρχή της χρονιάς γίνεται η ενημέρωση των σχολείων σχετικά με το πρόγραμμα. Η ενημέρωση γίνεται με διάφορους τρόπους. Μετά ακολουθούν οι εγγραφές των σχολείων, η υποστήριξη η οποία περιλαμβάνει την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, καθώς και τα σεμινάρια τα οποία είτε θα πραγματοποιηθούν φυσική παρουσία είτε θα γίνουν διαδικτυακά, όπως το σημερινό. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί στέλνουν στη γραμματεία τη φόρμα προς αξιολόγηση, η οποία προωθείται στη Συντονιστική Επιτροπή και εάν αξιολογηθεί θετικά, που τις περισσότερες φορές, εφόσον έχουν ακολουθηθεί τα βήματα του προγράμματος, αξιολογείται θετικά, τα σχολεία λαμβάνουν πιστοποιητικά συμμετοχής για τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές και το ίδιο το σχολείο. Και φυσικά, όταν έχουμε τη δυνατότητα, συνήθως αυτό γίνεται κάθε 2 χρόνια, καλούμε τα σχολεία σε μια εορταστική εκδήλωση πράβευσης. Η εγγραφή σας στο δίκτυο μπορεί να γίνει μέσα από το site της εταιρείας, το οποίο είναι www.eepf.gr. Στην κατηγορία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μαθαίνω για τα δάση βρίσκεται την αίτηση συμμετοχής. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να αναφέρω ότι δεδομένου ότι στο δίκτυο κατατίθενται προγράμματα, αυτά τα προγράμματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα σε 1 ή σε 2 μήνες. Επομένως, τώρα είμαστε σε μια χρονική περίοδο που για να κάνει κάποιος αίτηση συμμετοχής είναι πολύ ωριακά στο να προλάβει να υλοποιήσει πρόγραμμα. Γι' αυτό και συνήθως τέτοια περίοδο κλείνουν οι αιτήσεις συμμετοχής, αλλά ξανανοίγουν από Σεπτέμβριο. Σταματάω σε αυτό το σημείο την παρουσίασή μου για να συνεχίσει ο κύριος Δημήτρης. Να μας μιλήσει για το δίκτυο. Συγγνώμη, τόση ώρα μιλούσα και το είχα στο mute. Νομίζω ότι τώρα με βλέπετε και με ακούτε και επίσης εξίσου βασικό μια επιβεβαίωση ότι βλέπετε και την οθόνη μου, έτσι. Βλέπω το χεράκι από τον κύριο Τσακυρίδη, άρα νομίζω ότι είναι όλα εντάξει. Ναι, Δημήτρη, πολύ καλά. Μπορείς. Ωραία. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω, να μεταφέρω το χαιρετισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, του κύριου Χαράλαμπου Μπαμπαρούτσι, που αν και ήθελε πολύ να είναι μαζί μας και να το παρακολουθεί στο σεμινάριο, κάποιες άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι οι 4 βασικές μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος,
που πρόσφατα συναποφασίστηκαν από τη συνάντηση των χειριστών του προγράμματος, την Διεθνή Συνάντηση των Χειριστών του Προγράμματος και το Foundation for Environmental Education, το Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που όπως είπε και η Σοφία Καινούργιου, έχει την διεθνή εποπτεία του προγράμματος, παρατήρηση και καταγραφή, διερεύνηση, ανάλυση και δράση με τη σειρά οι διαδικασίες στις οποίες εισέρχονται οι μαθητές κατά την ενασχόλησή του με το πρόγραμμα, το οποίο θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που είπε και η Θεοδώρα, ότι στο πλαίσιο της υλοποίησής του στο σχολείο θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άρα θα πρέπει να έχει γίνει η αντίστοιχη αίτηση στον υπεύθυνο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή σχολικών δραστηριοτήτων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε ξεχωριστούς υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στην περιφέρεια έχουμε τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, της διεύθυνσης στην οποία υπάγει τη σχολική μονάδα, η οποία ακόμα και αν κάποιος ξεκινήσει να υλοποιεί το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ακόμα και τώρα, Ιανουάριο-Φεβράριο, η οποία όμως θα πρέπει να έχει υποβληθεί όταν βγαίνει η σχετική εγκύκλωση από το Υπουργείο, που είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, οπότε θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει εγκριθεί η υλοποίηση αυτού του προγράμματος και από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τώρα, ωραία. Εδώ βλέπετε αναλυτικά όμως τα βασικά βήματα του προγράμματος, που στην ουσία είναι, αν βγάλουμε τα τέσσερα πρώτα που είναι προπαρασκευαστικά, από το πέμπτο και μετά που βλέπετε ότι έχουμε την επίσκεψη στο δάσος, είναι η ανάλυση των προηγουμένων τεσσάρων μεθοδολογικών αρχών. Όμως, πριν δούμε πώς δουλεύουμε στο δάσος, να δούμε πώς πρώτα απ' όλα έχουμε τέσσερα προπαρασκευαστικά βήματα. Το πρώτο, προφανώς, είναι η επιλογή του δάσους όπου θα πραγματοποιηθεί η εργασία, καταμερισμός εργασιών στις ομάδες των μαθητών-μαθητριών, επιλογή και οργάνωση δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και κάτι που το ζητάμε και εμείς οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην υποβολή των προγραμμάτων, ποια θα είναι η σύνδεση με το υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα της σχολικής τάξης η οποία υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα για το δάσος, καθώς αυτό που λέμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ότι πρέπει να επιχειρείται μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση που να αγγίζει κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο συνόλου του αναλυτικού προγράμματος μιας σχολικής τάξης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αφού λοιπόν γίνουν αυτά τα προπαρασκευαστικά μαζί με τα διαδικαστικά της υποβολής της αίτησης και στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, αλλά και κοινοποίησή της στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την υποβολή και του σχετικού σχεδίου που ζητάνε το Υπουργείο και κατ' επέκταση η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μπορούμε να περάσουμε στην επίσκεψη στο δάσος, όπου αρχικά γίνεται μια καταγραφή των σημαντικότερων βιωτικών και αβιωτικών στοιχείων του δασικού οικοσυστήματος, γίνονται δραστηριότητες στο πεδίο που έχουν προφανώς προσχεδιαστεί από τον εκπαιδευτικό. Τέτοια παραδείγματα είναι προσανατολισμός, υπολογισμός ηλικίας και μέτρηση ύψους δέντρων, περιβαλλοντικά παιχνίδια και άλλα. Συνεργασία με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και ειδικούς επιστήμονες. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να κάνουμε μια δεντροφύτευση μόνοι μας, απλά επειδή αποφασίσαμε πως εδώ θα κάνουμε δεντροφύτευση. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τη διεύθυνση δασών της περιοχής στην οποία θέλουμε να το κάνουμε αυτό, η οποία είναι και η αρμόδια που θα μας δώσει, θα μας υποδείξει το μέρος όπου είναι καλό να γίνει αυτή η σποροφύτευση, η δεντροφύτευση. Μετά μπορούν να γίνουν, να συνταχθούν και να μοιραστούν ερωτηματολόγια με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων της τοπικής κοινωνίας για το δάσος και καταγραφή προτάσεων, διάχυση των αποτελεσμάτων όχι μόνο στη σχολική κοινότητα, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, με άρθρα συνεντεύξεις και επαφές με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης,
παρουσίαση των αποτελεσμάτων με κείμενα θεατρικά, δρόμενα, φωτογραφικό, υλικό, παιχνίδια ρόλων, όχι μόνο στο σχολικό, στο επίπεδο του σχολείου, αλλά κάτι που υπόθηκε προηγουμένως, η συμμετοχή σε αυτό το δίκτυο δίνει τη δυνατότητα αυτά να παρουσιαστούν και σε εκδηλώσεις βράβευσης με πανελλαδική συμμετοχή, που όπως είπε και η Θεοδώρα, διοργανώνονται ανά διετία περίπου. Και στο τέλος είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πάντα μία αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Οπότε σταματάω εγώ το διαμοιρασμό, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ σχετικά με αυτά, όπως εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει όλα αυτά, για τα οποία θα σας μιλήσει η Θεοδώρα. Οπότε νομίζω τώρα, Θεοδώρα, μπορείς να ξαναδιαμοιράσεις εσύ την οθόνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Εγώ μόλις έστειλα να σας ενημερώσω και το link για το παρουσιολόγιο στο chat. Οπότε όσο ακούμε την πορεία της παρουσίασης, μπορούν σιγά σιγά οι συμμετέχοντες να μπαίνουν και να γράφουν όνομα και σχολείο για να σταλούν μετά οι βεβαιώσεις. Και να μοιραστώ την παρουσίαση. Λοιπόν, κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι επιδιώκουμε τα προγράμματα τα οποία κατατίθεται στο πλαίσιο του δικτύου να συνδέονται με κάποιον από τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η επιλογή του στόχου γίνεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, του στόχου ή των στόχων που ταιριάζουν καλύτερα, και αυτό μας το δηλώνει και στη φόρμα προς αξιολόγηση που θα στείλει στο τέλος της χρονιάς. Εδώ επίσης βλέπετε τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού, την αφίσα παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Βλέπετε επίσης άλλα βιβλία εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου. Το ένα, το «Με το δάσος οδηγό, δράτου, δερό, δημιουργό», περιέχει εφαρμοσμένα προγράμματα και δραστηριότητες και δράσεις για το δάσος. Δίπλα υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο γράφτηκε πάρα πολύ πρόσφατα και είναι ένας οδηγός εκπαιδευτικού για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν, να συνδέσουν το πρόγραμμά τους ή θεματικές του προγράμματός τους με τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και παλαιότερο υλικό για τα δάση στην Ελλάδα και τα πετρώματα. Επίσης, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για παιχνίδι, περιβαλλοντικό παιχνίδι. Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό και στα αγγλικά από ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαμε μαζί με άλλες χώρες. Θα αναφερθούμε σε αυτό παρακάτω. Το υλικό αυτό αφορά την κλιματική αλλαγή και δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς από 4 διαβαλκανικές χώρες. Βλέπετε φωτογραφίες των μαθητών από εξορμήσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος, σποροφυτεύσεις, δενδροφυτεύσεις, δράσεις στο ύπαιθρο και άλλες δράσεις των μαθητών. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών με σεμινάρια που γίνονται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κάποια από αυτά επιδιώκουμε να είναι και στο πεδίο. Και εδώ βλέπετε κάποια στιγμιότυπα από τη βράβευση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που διοργανώνεται συνήθως κάθε 2 χρόνια. Τώρα ήταν να διοργανώσουμε και φέτος μια βράβευση, γιατί κάποια εκπαιδευτικός είχε ρωτήσει, αλλά λόγω πανδημίας σκοπεύουμε να το μεταθέσουμε, αν όλα πάνε καλά, για την επόμενη σχολική χρονιά. Και αυτό είναι το βραβείο που παίρνουν τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο και είναι το βραβείο που παίρνουν για τη συμμετοχή τους, εφόσον αξιολογηθούν θετικά. Περιέχει διάφορα υλικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για δραστηριότητες στο δάσος. Εδώ πέρα έχουμε μια διαβαλκανική συνεργασία για τα δάση και την κλιματική αλλαγή που είχε πραγματοποιηθεί πριν από 3 χρόνια, όπου εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο δίκτυο από την Ελλάδα μαζί με εκπαιδευτικούς της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου γράψαν μαζί ένα κοινό εκπαιδευτικό υλικό για το πώς θα ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τα δάση.
Ήθελα να αναφέρω επίσης ότι αυτή η πρωτοβουλία είχε αναφερθεί στην Εθνική Ατζέντα για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μια καλή πρακτική η οποία, ας πούμε, συνέσφερε στην ποιοτική εκπαίδευση, στην δράση για το κλίμα, καθώς και στη ζωή στη στεριά. Εδώ πέρα βλέπετε τα link από πού μπορείτε να βρίσκετε νέα για το δίκτυο αλλά και για τα υπόλοιπα προγράμματα στο Facebook, στο Instagram, στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στο YouTube της εταιρείας που θα αναρτηθεί και το βίντεο της σημερινής εκδήλωσης και κάτω δεξιά είναι η διεθνής ιστοσελίδα για όποιον θέλει να βρει και έξτρα εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά. Μπορείτε, αν κάνετε αναρτήσεις τμήματων του προγράμματος σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες που φαίνονται, το Leaf Anywhere, Leaf ή Outdoor Learning. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη γραμματεία θα συναντήσετε τη Χριστίνα τη Θεοδωρίκα που βρίσκεται δεξιά ή εμένα, τη Θεοδώρα την Πολυζωίδου, για να σας βοηθήσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ τώρα και τον κύριο Δημήτρη Κότζο για την πολύ σημαντική παρουσίαση που μας κάνατε και μας βάλετε σε όλο το πνεύμα του δικτύου, τη φιλοσοφία του, το εκπαιδευτικό υλικό που είδαμε, τις δράσεις και δραστηριότητες που έχει. Και τώρα να προχωρήσουμε στο πιο όμορφο θεωρώ κομμάτι, στις καλές πρακτικές των σχολείων μας, του δικτύου. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο νηπιαγωγείο Μιλισίων, όπου η κυρία Αλεξάνδρα Κοσκολού θα μας παρουσιάσει το θέμα «Οι φίλοι του δάσους δεν αστειεύονται». Περιμένουμε λοιπόν πώς δεν αστειεύονται. Κυρία Κοσκολού, έχετε το λόγο. Ωραία. Μπορώ άμεσα να κάνω διαμοιρασμό? Ναι. Ωραία. Μια στιγμή. Είμαι εδώ. Να σας καλησπερίσω λοιπόν μέχρι να ανοίξει το PowerPoint. Να πω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα είδαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πω ότι τέτοιες θεματικές μπορούν άνετα να μπουν στον, ό,τι αφορά τον νηπιαγωγείο στις μαθησιακές περιοχές της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, όπως βέβαια και στη μαθησιακή περιοχή της εκπαίδευσης για την αειφορία. Στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, από το περσινό μας πρόγραμμα και τη συμμετοχή μας στο δίκτυο, θα σας παρουσιάσω κάτι που ξεκίνησε να γίνει δράση, αλλά δεν πρόλαβε. Τα παιδιά, λοιπόν, δημιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια για το δάσος. Γιατί οι παιχνίδια, η αφορμή μας ήταν ότι είχαμε κανονίσει μια μέρα ευαισθητοποίηση του κοινού, μια open day, με θέμα μας ένα πικνίκ στο δάσος, για τους γονείς, όσους θα θέλανε να συμμετέχουν και τους συμμαθητές μας και από το όμορο δημοτικό σχολείο. Και σχεδιάζοντας με τα παιδιά το τι θα κάνουμε σε αυτό το πικνίκ, αποφασίσαμε να παίξουμε παιχνίδια. Θέλαμε στα παιχνίδια μας να δώσουμε μία βιωματική διάσταση και έτσι αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε τα δικά μας παιχνίδια για να τα παίξουμε με όσους θα έρθουν και θα μας κάνουν, θα μας συντροφεύσουν στο πικνίκ. Ήταν μια ευκαιρία για να προάγουμε τη βιωματική μάθηση. Ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε ανατροφοδότηση και αναστοχασμό των όσων μάθαμε στο πρόγραμμά μας που είχε προηγηθεί. Και θα ήταν και μια δραστηριότητα αξιολόγηση του προγράμματος. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας πρόλαβε. Το lockdown ξεκίνησε εκείνο το Σαββατοκύριακο που εμείς σχεδιάζαμε να βγούμε στο δάσος. Πώς εργαστήκαμε? Δουλέψαμε σε ομάδες. Ουσιαστικά δουλέψαμε ζευγάρια παιδιών. Κάποια παιδιά όμως θέλουν να είναι τριάδες ή τετράδες, κάτι που εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να μην γίνει έτσι. Συζητήσαμε για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού, ότι χρειάζεται να υπάρχουν παίκτες, ότι οι παίκτες πρέπει να έχουν κάποιον σκοπό, ότι θα αντιμετωπίσουν κάποια εμπόδια, θα υπακούσουν σε κάποιους κανόνες. Σκεφτήκαμε με ποια υλικά θα παίξουμε, αν θα χρειαστούμε ζάρι, κορίνες ή άλλα υλικά. Και κυρίως πατήσαμε στην προηγούμενη εμπειρία και γνώση των παιδιών, δηλαδή τα παιχνίδια που ήδη παίζανε και αγαπούσαν. Η οδηγία ήταν λοιπόν να σκεφτούμε τέτοια παιχνίδια που μας αρέσουν
και να βρούμε ιδέες πώς αυτά τα παιχνίδια θα τα παίξουμε με τέτοιο τρόπο που αυτοί που παίζουν να μάθουν κάτι για το δάσος ή να κάνουν κάτι καλό για το δάσος. Τα παιδιά δημιούργησαν παιχνίδια. Ουσιαστικά εγώ τα χώρισα σε τρεις ομάδες. Η μία ομάδα ήταν τα επιτραπέζια παιχνίδια. Θα σας τα αναφέρω πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο μας παιχνίδι ήταν το «Μάντεψε τι». Είναι μια παραλλαγή ενός γνωστού παιχνιδιού που παίζουν τα παιδιά με κάρτες που τις στερεώνουν στο κεφάλι τους. Μόνο που αντί για πρόσωπο ή άλλο αντικείμενο, θα στερεώνανε κάρτες που θα τις δημιουργούσαν τα ίδια, που θα είχαν είτε ζώα είτε φυτά του δάσους και θα έπρεπε ο παίκτης να μαντέψει τι δείχνει η κάρτα. Ενδεικτικά, αυτά είναι τα φύλλα εργασίας των παιδιών που προτίμησα να παρουσιάσω. Λέγανε ότι οι κάρτες έχουν απάνω λουλούδια, λαγούς, πουλιά, μια αρκούδα, ελιά, πεύκο και κάνανε και αναφορές στα δέντρα για τα οποία ξέρανε πολλά, γιατί υπάρχουν στην αυλή και ήταν το αντικείμενο μελέτης μας. Το δεύτερο παιχνίδι λέγεται «Τα ζώα διώχνουν τους κυνηγούς» και ήταν μια παραλλαγή του γνωστού μας Μουτζούρι. Τα παιδιά θα φτιάχνανε κάρτες με ζώα και πουλιά και κάπου θα υπήρχε και ένας κυνηγός, ο οποίος θα ήταν ο Μουτζούρης, από τον οποίο θα έπρεπε να απαλλαγούν. Τελικά όποιος έμενε με το Μουτζούρι στα χέρια, για τιμωρία επειδή ήταν κυνηγός, θα τον μουτζουρώναμε. Το επόμενο παιχνίδι μας ήταν η ιδέα να φτιάξουν απλά ένα παζλ, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι το θέμα τους ήταν οι πυροσβέστες που σώζουν το δάσος. Και θα ζωγραφίζανε μία εικόνα, θα την κόβανε σε κομματάκια να δημιουργηθεί ένα παζλ για να μπορέσουν να το παίξουν. Τελευταίο επιτραπέζιο παιχνίδι ήταν μια μονόπολη. Μόνο που θα ήταν η μονόπολη της αναδάσωσης. Και τα παιδιά είχαν πει ότι αντί για χρήματα θα έπρεπε να έχουν φύλλα και σπόρους για να μπορούν να τους φυτέψουν για να γίνει αναδάσωση. Αντί να βάζουν δέντρα, αντί να βάζουν σπιτάκια και ξενοδοχεία, θα βάζουν δέντρα, όσοι έχουν κερδίζουν τους σπόρους και τα φύλλα. Και αντί να το παίζουν άνθρωποι, τα πιόνια θα ήταν ζωάκια. Μια μεγάλη ομάδα παιχνιδιών ήταν τα κινητικά παιχνίδια και τα δρομικά. Άρεσε στα παιδιά γιατί παίζαμε αρκετά ούτως ή άλλως στην αυλή και στις επισκέψεις που κάναμε στο πεδίο. Ένα παιχνίδι ήταν το περπατώ-περπατώ μέσα στο δάσος, όπου εδώ υπάρχει ένας οικολόγος λύκος, ο οποίος φροντίζει το δάσος. Και αυτοί που μπαίνουν στο δάσος είναι αυτοί που παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους στο δάσος. Έτσι λοιπόν ο λύκος την πρώτη φορά απαντάει, ποτίζω τα λουλούδια μου και σας κυνηγώ, σβήνω τη φωτιά και σας κυνηγώ, φυτεύω τα φυτά και σας κυνηγώ. Και αφού κάνει ο λύκος τις δράσεις, στο τέλος παίρνει τη μαγκούρα του και μας κυνηγάει για να μάθουμε να μην ενοχλούμε το δάσος και να το σεβόμαστε. Ένα κρυφτό που όμως αντί να μετράμε 1, 2, 3, 4, 5 θα πρέπει να λέμε δέντρα, φύλλα, λουλούδια, ζώα, πουλιά και να απαριθμούμε στοιχεία από το βασικό οικοσύστημα. Ένα παιχνίδι με κορίνες, όπου θα στείναμε κορίνες καλές και κακές. Οι καλές κορίνες ήταν αυτές που δείχνανε καλές πρακτικές στο δάσος ή στοιχεία από τη ζωή του δάσου, δηλαδή από φυτά, από ζώα, και θα έπρεπε να μείνουν όρθιες, ενώ οι κακές κορίνες θα δείχνανε κακές πρακτικές, όπως ανάμα φωτιάς, πέταγμα σκουπιδιών κτλ. Οι παίκτες κάθε ομάδα θα πρέπει να ρίχνουν τις κακές κορίνες κρατώντας όρθιες όσες περισσότερες από τις καλές μπορούν. Θα κέρδιζε η ομάδα που θα κρατούσε όρθιες τις περισσότερες καλές κορίνες. Και υπήρχαν και μια ομάδα παιχνιδιών που ήταν ανταγωνιστικά, παιχνίδια σε ομάδες. Το ένα ήταν οι φύλακες του δάσους, που ήταν ένα κυνηγητό ένα προς ένα. Οι φύλακες του δάσους θα ήταν τα ζώα, τα δέντρα, οι δασοφύλακες, οι εθελοντές. Η αντίπαλη ομάδα θα ήταν αυτοί που κάνουν άσχημα πράγματα στο δάσος, αυτοί που κόβουν δέντρα, αυτοί που κυνηγάνε. Οι καλοί θα φοράνε καπέλα, οι κακοί θα έχουν μια ουρά κρεμασμένη από πίσω τους. Οι καλοί θα κυνηγάνε τους κακούς προσπαθώντας να τους πάρουν τις ουρές. Μια παραλλαγή αυτού του παιχνιδιού ήταν μόνο που θα παίζεται σε ομάδες και όχι κυνηγητό ένας προς ένα. Είναι τρεις ομάδες, οι δασοφύλακες, τα δέντρα και αυτοί που απειλούν, οι μπουλτόζες μάλλον, που απειλούν το δάσος.
οι μπουλτόζες κυνηγάνε τα δέντρα και πριν καταφέρουν να πάρουν τις ουρές από όλα τα δέντρα, οι δασοφύλακες προσπαθούν να κλέψουν τις ουρές από τις μπουλτόζες και ουσιαστικά να τις ακινητοποιήσουν. Ένα επόμενο παιχνίδι ήταν ο Φαταούλας. Είναι ένας μάγειρας ο οποίος προσπαθεί να πάρει από το δάσος και να μαγειρέψει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ζώα και φυτά πρέπει να σωθούν, μπαίνοντας γρήγορα μέσα στα στεφάνια τους. Τελευταίο παιχνίδι, και θα ήθελα έτσι λίγο να σταθώ σε αυτό λίγο παραπάνω, είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Μου έκανε εντύπωση γιατί τα παιδιά για την ηλικία τους αγάπησαν τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι που θελήσαν να το κάνουν σε διάφορες παραλλαγές. Προτείνανε λοιπόν να παίξουν με τους μεγάλους που θα ήταν στο πικνίκ μας έναν κρυμμένο θησαυρό και το σχεδιάσανε ιδιαίτερα καλά, δηλαδή είχαν βάλει και τους σταθμούς και τις εντολές. Οι σταθμοί ήταν διάφορα δέντρα που είχαν εντοπίσει μέσα στο πάρκο όπου θα κάναμε την εκδήλωσή μας και οι εντολές είχαν σχέση με το δάσος. Θα έπρεπε δηλαδή κάθε φορά να καταφέρουν οι παίκτες να ολοκληρώσουν μια δοκιμασία, όπως να βρούνε την Ανατολή, τη Δύση, τον Βορρά και τον Νότο, να βρούνε ποιο είναι το πιο ψηλό δέντρο και πόσο ψηλό είναι, να βρούνε διάφορα είδη δέντρων, ποια είναι η Λεύκα, ποιο είναι το Κυπαρίσι και ποιο είναι το Πεύκο, και να μαζέψουν στοιχεία από το δάσος, όπως κουκουνάρια ή πετρούλες ή ό,τι θα βάζανε τέλος πάντων σαν πρόκληση. Αυτά ήταν τα παιχνίδια, τα είχαμε ετοιμάσει, περιμέναμε πώς και πώς να τα παίξουμε. Δεν καταφέραμε να τα παίξουμε, έφυγε σαν υλικό απλώς προς τα παιδιά. Το μάζεψα δηλαδή σαν υλικό και το έστειλα στα παιδιά σαν αναμνηστικό της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά. Τι παιχνίδια, τι φαντασία, τι εκπληκτικά πράγματα. Εύχομαι ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και άλλα παιδιά θα συνεχίσουν τα παιχνίδια αυτά, να τα ζήσουν όπως πρέπει. Μας ξεσηκώσατε, Αλεξάνδρα, μήπως, γιατί εγώ τουλάχιστον φανταζόμουν όλα αυτά να γίνονται σε ένα φυσικό χώρο, πόσο χαρά θα έδινα στα παιδιά. Θα φύγουμε τώρα από την Αθήνα και θα πάμε στη Φιώτιδα, είναι το νηπιαγωγείο Βριακής, που θα μας παρουσιάσει μία δραστηριότητα στα αγγλικά γραμμένη Mr. Seed. Ας τους αφήσουμε να μας το παρουσιάσουν. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Τσανή και ο κύριος Τάσος Τερζίδης. Από τον τίτλο φαίνεται η συνεργασία του νηπιαγωγείου με τον καθηγητή των αγγλικών. Έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντίνα Τσανή και κυρία Τερζίδη. Καλησπέρα σας και πάλι. Αυτή τη φορά δεν παρουσιάζουμε από τον νηπιαγωγείο Ομβριακής, παρουσιάζουμε από το νέο μοναστήρι, από εκεί που ξεκίνησε η συνεργασία μας στη Φιώτιδα με τον κύριο Τερζίδη. Έτσι λίγο για να θυμηθούμε τα παλιά και κυρία Σοφία. Κοιτάξτε πώς με υποδέχτηκε. Λοιπόν, δεν φαίνεται. Φαίνεται. Είναι οι ιδέες που έρχονται στην πορεία, οι ιδέες των καλών συνεργασιών. Έτσι. Όποιος αγαπάει το δάσος μετά γίνεται ένα. Έτσι με υποδέχτηκε η κυρία Σοφία. Πολύ ωραία. Σας ακούμε λοιπόν. Ναι, το διαμερισμό. Εμείς προωθούμε και κρατάμε τη συνεργασία μας με τον Τάσο, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον πω κύριο Τερζίδη πλέον, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας. Και επιδιώκουμε τη σύνδεση και με την αγγλική γλώσσα στον νηπιαγωγείο, γιατί από το 15 που συνεργαζόμαστε βλέπουμε ότι τραβάει. Μπορούν τα παιδιά δηλαδή να ανταποκριθούν. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ξεκίνησε από την εξαποστάσεως διδασκαλία, από την τηλεκπαίδευση, στην ενότητα της φοράς, όπου όπως βλέπετε και από τον τίτλο, ξεκίνησε με πίνακες ζωγραφικής. Κάναμε κάποια φύλλα τυπικά εργασίας, τι χρειάζεται παραδείγματος χάρη, ένα ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ, τι χρειάζεται το φυτό για να μεγαλώσει. Και κατόπιν, επειδή θεωρώ
μετά από τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, ότι η βιωματική μάθηση είναι αυτή που ενθαρρύνει και χαροποιεί τα παιδιά, γίναμε μικροί κυπουροί και αρχικά πάλι στην διδασκαλία, την εξ αποστάσεως, στην τηλεκπαίδευση, άρχισαν τα παιδιά να φυτεύουν τα σποράκια τους με το... αρχικά με το βαμβάκι. Εκεί δεν ήταν αρκετό και φτιάξαμε και pothead στη συνέχεια, πάλι στο σπίτι. Επιστρέφοντας στο σχολείο, από μόνα τους ζήτησαν να κάνουμε ένα μεγάλο σποράνθρωπο. Και επειδή ο καιρός ήταν κακός, όλες αυτές οι δραστηριότητες που βλέπετε έγιναν μέσα στο σχολείο. Βέβαια, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι ότι θα βαρεθούμε ή να σκουπίσουμε ή να καθαρίσουμε ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε στα παιδιά όσο γίνεται περισσότερα πράγματα. Έτσι, με χώμα, σιτάρι και τούλι, φτιάξαμε ένα σποράνθρωπο. Έτσι τον λέγαμε εμείς. Μέχρι που μας επισκέφτηκε ο αγαπημένος μας, ο κύριος Τερζίδης, ο οποίος και μας τον βάφτισε. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Μαθαίνω για τα δάση της συμμετοχής μας, το οποίο έχει τίτλο «Μία πρόταση της Πέτρα Κέλλη, αν υπάρχει μέλλον θα είναι πράσινο». Αυτός είναι ο τίτλος της συμμετοχής μας στο φετινό σας πρόγραμμα. Το λόγο, συνάδελφος. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ για να το συνδέσω και με το θέμα των φυσικών καταστροφών, θα ήθελα να πω ότι η φυσική μας καταστροφή είναι η απουσία του δάσους από το ελληνικό σχολείο, δυστυχώς. Αλλά για να έρθω στο θέμα μας, λοιπόν... Πάντα όταν μας ζητάνε τη βοήθεια, νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό προσπαθώ, πρεσβεύω ως άνθρωπος στους μαθητές, όταν μας ζητάνε τη βοήθειά μας να την προσφέρουμε. Οπότε, εφόσον οι μαθητές του νηπιαγωγείου ζήτησαν ένα όνομα, αυτό που θα μπορούσαμε κάτι απλό για τον νηπιαγωγείο, όταν κάτι είναι προσωποποιημένο, με συγχωρείτε τώρα εδώ, η τεχνολογία... όταν δεν την κατέχουμε τόσο. Λοιπόν. Όταν οτιδήποτε δίνουμε στα παιδιά έχει πρόσωπο, έχει πραγματικά αποκτά άλλη οντότητα. Και διάσταση. Και διάσταση και σημασία και όλα αυτά. Οπότε, εμφανίστηκε ο Mr. Seed. Λοιπόν, το σύνθημά μας όμως... το νηπιαγωγείο της Ομβριακής, το Δημοτικό Σχολείο Νέου Μοναστηρίου, σύσσωμο αυτή τη χρονιά, το Λύκειο του Δομοκού, το Γυμνάσιο της Ομβριακής. Το 12ο Λαμίας, τα νηπιαγωγεία της, τα δύο, το πρώτο και το τρίτο νηπιαγωγείο Αταλάντης. Τη Μαρία Τσαχρή στις Λιβανάτες, φίλοι όλοι αγαπημένοι. Και τα υπόλοιπα σχολεία των δύο Φαρσάλων που υπάρχουν στο δίκτυο. Ναι, το πρώτο και δεύτερο Φαρσάλων. Ξεκινάμε με τίτλο Like a Tree, σαν δέντρο, επειδή μας αρέσει ένα δέντρο και η δύναμη που μας δίνει ένα δέντρο, ξεκινάμε, βγαίνουμε από την τηλεκπαίδευση και έχουμε την ανάγκη όλα αυτά να τα ζήσουμε, να τα δώσουμε, να τα πάρουμε κι εμείς, γιατί ως εκπαιδευτικοί νομίζω ότι παίρνουμε πολύ περισσότερα εν τέλει από όσα προσφέρουμε και το σύνθημά μας είναι από το E-class στο 3-class εν τέλει, τη δύναμη που θα μας δώσει το δέντρο μέχρι να καταφέρουμε να μπούμε στο δάσος και εν τέλει όλο αυτό να μας εμφυσίσει μια οικολογική συνείδηση. Γιατί αυτό νομίζω ότι χρειάζεται εν τέλει από το ελληνικό σχολείο να γίνει επιτέλους ένα σχολείο της φύσης. Και δώσαμε και μία προέκταση. Πήραμε, επειδή ασχολούμαστε στα Eco Schools με τη φύση και βιοπικιλότητα, βρύα και φυτέψαμε, όπως βλέπετε, σε μικρά γλαστράκια πύληνα, κουκουνάρια, με βρύα, τα οποία αυτά όλα θα βγάλουν φυτά.
με απότερο στόχο να κάνουμε δεντροφυτεύσεις. Ένα τέτοιο λοιπόν αποδράση των παιδιών στην αυλή του σχολείου, γιατί έχουμε την τύχη να υπάρχουν στο φυσικό χώρο του σχολείου μας πράγματα με τα οποία κάνουμε δράσεις. Ένα τέτοιο λοιπόν, από ένα τέτοιο λοιπόν γλαστράκι φτιάξαμε για να υποδεχτούμε τους μαθητές του Γυμνασίου Ομβριακής που συμμετέχει στο δίκτυο και του Λυκείου Δομοκού και με τον τίτλο πάλι From E-Class to 3-Class and Green Class. Σας δείχνουμε απλά και τις φωτογραφίες από την παράδοση στους διευθυντές, την κυρία Παπαχρήστου και στον κύριο Κυριόπουλο, με την πρόθεση και εκείνοι να κάνουν την ίδια δράση, δηλαδή ένα δικό τους φυτώριο, να τους παρακινήσουμε, οπότε να χωρίσουμε μια κοινή δεντροφύτευση. Την οποία οργανώνουμε αυτή τη στιγμή με το Δήμο Δομοκού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η δράση μας. Η δράση σας, αλλά εκείνο που είναι εκπληκτικό είναι ότι κάνετε ένα δίκτυο μέσα στο δίκτυο. Αυτό είναι μοναδικό και είναι κάτι που το επιδιώκουμε. Και μπράβο σας, γιατί όλη αυτή η συνεργασία και η συνέργεια, η μετάβαση, εσείς το πήγατε πιο μακριά ακόμα από το δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και είναι εξαιρετικό. Μπράβο σας, σας συγχαίρω. Και στην κυρία Χουλιάρα να πω συγχαρητήρια που έχει ένα τέτοιο δυνατό εκπαιδευτικό προσωπικό και πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Κυρία Σοφία, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που αποδέχτηκαν την πρόταση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και τις συντονίστριες εκπαίδευσης, την κυρία Σολάκη, με την οποία ξεκινήσαμε μαζί από την Αταλάντη ακόμα, και την κυρία Τσαγανού και την κυρία Σπυροπούλου, οι οποίες όπως και εσείς είναι συνέχεια δίπλα μας οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και μας στηρίζουν με κάποιες απορίες που έχουμε ή οτιδήποτε. Καθώς και τη διεύθυνση της ποιότητας. Πολύ στηρίζουν οι άνθρωποι όλοι αυτοί και είναι σημαντικό και το ότι τους αναφέρετε και τους ευχαριστείτε. Καθώς και λίγο τη διεύθυνση ποιότητας που λόγω καθυστερημένων αποσπάσεων είχαμε χάσει την προθεσμία εγγραφή στο δίκτυο και ο υπεύθυνος των σχολικών δραστηριοτήτων, κύριος Δατζίδης, έκανε τα δύνατα δυνατά για να πάνε τα προγράμματά μας να πάρουν την έγκριση από το Υπουργείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας συγχαίρω και θέλω να φύγουμε τώρα από εσάς που είσαστε μας, βάλατε με το Mr. Seed σε άλλο πνεύμα, να πάμε σε ένα πολύ όμορφο νησί, στη Μυροβόλου Χίο, όπου το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου θα μας παρουσιάσει μια δραστηριότητα την οποία κάνανε στα πλαίσια του διαγωνισμού για τον Δάσο Οικοκώδικα. Και είναι η δημιουργία μιας αφίσας. Η κυρία Κασαπίδου έχει το λόγο. Σοφία. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Σοφία. Ναι. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει η εκπαιδευτικός, μία ιδέα. Αυτό το δίκτυο που κάνουν το καταπληκτικό και αρχίζει από το νηπιαγωγείο και πάει έως το λύκειο, νομίζω ότι θα έπρεπε να το προωθήσουμε σαν πληροφόρηση κατευθείαν στο ΦΥΗ, γιατί μάλλον πρέπει να είναι μοναδικό. Ευχαριστούμε, κύριε Αλεξία. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Αυτό θα έρθει σε υπόψη. Ναι, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Κυρία Κασαπίδου, είσαστε έτοιμοι? Νομίζω, επειδή είναι καινούριος υπολογιστής, θέλει πάρα πολλές... Διαμοιρασμό, να το κάνει... Προσπαθώ να κάνω διαμοιρασμό και βγάζει πάρα πολλά... Θέλεις να ανοίξει. Μισό λεπτό. Είναι ανοιχτή η παρουσίαση? Είναι σε ελαχιστοποίηση? Ναι, ναι. Είναι ανοιχτή. Ωραία. Όταν πατάτε share screen, βλέπετε στις επιλογές. Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα εμφανίστηκε. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Το βλέπουμε και εμείς. Μια χαρά. Ωραία. Μου έβγαζε πάρα πολλές αρνήσεις και... Ωραία. Καλησπέρα από τη Χίο. Εμείς είμαστε γυμνάσιο.
Έχω μαγευτεί με όλα αυτά. Ήθελα τώρα να ήμουν νηπιαγωγός. Πάρα πολύ όλα αυτά που βλέπω. Εξαιρετικά η όρεξη. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε, ιδίως η τρίτη γυμνασίου, είναι δυσθυμία. Είναι, ας πούμε, ναι, να το κάνουμε, αλλά τώρα βαριέμαι. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι χαρήκανε πάρα πολύ και γενικά το σχολείο πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και με το δίκτυο συγκεκριμένα και με αυτό το πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα δάση». Σας έχουμε βρεθεί παλιά στο Μουσείο Βουλανδρή. Α, ναι! Οι συνάδελφοι είναι μαζί τώρα, παρακολουθούν. Εννοείται ότι όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχε συνεργασία. Είναι, θεωρώ, το άπαν σε ένα σχολείο. Δεν γίνονται αυτά με το ζόρι, ούτε οι συνεργασίες γίνονται με αγγελία, ας πούμε. Ναι. Άρα χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κλίμα και να υπάρχουν κοινά, να μπορούν ο καθένας από την πλευρά του να συμβάλλει σε ένα πρόγραμμα χωρίς να επιβάλλεται στον άλλον. Όλα αυτά θέλουν, είναι λεπτές ισορροπίες και ευτυχώς έχω αυτή την τύχη να έχω αυτή την εμπειρία. Είναι εκπληκτικό πράγμα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για τη φάση αυτή του δασοοικοκώδικα. Είχαμε ξεκινήσει όμως αρκετά νωρίς, διότι είχαμε μπει στο πρόγραμμα «Μαθαίνω για τα δάση». Κοντά στο σχολείο, για να δούμε γιατί δεν μου αλλάζει. Κοντά στο σχολείο υπάρχουν πολλά χωράφια. Είναι το ενδυμικό το μαστιχόδεντρο. Επομένως έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι δύο βήματα από το σχολείο. Και αυτό είναι μεγάλη τύχη. Είναι απίστευτο. Και τα παιδιά αυτά, επειδή είναι από χωριά όπου παράγουν μαστίχα και τα καλοκαίρια εργάζονται και οι ίδιοι, έχουν μεγάλη σύνδεση. Αλλά και έχουν εκπληκτικές πληροφορίες, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουν δουλέψει πάνω στα δέντρα. Αλλά απ' την άλλη, δεν έχουν παρατηρήσει αλλαγές ίσως, δεν έχουν δώσει τόση σημασία σε άλλα πράγματα και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα και ο τρόπος που το αντιμετωπίσαμε έδωσε αυτή την ευκαιρία να έρθουν λίγο πιο κοντά χωρίς να είναι μάθημα-μάθημα. Δηλαδή, πώς το ξεκινήσαμε. Μέσα από το μάθημα εικαστικών είπαμε ότι θα μάθουμε να φωτογραφίζουμε. Κάτι το οποίο τους αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία. Επομένως, έβαλα το θέμα δέντρα. Κάναμε κι εμείς με φύλλα εργασίας να ψάξουν να βρουν 5 δέντρα που τους ενδιαφέρουν, να παρατηρήσουν, να καταγράψουν, να βρουν το ύψος, την ηλικία, όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα, πιο εικαστικά, μπήκανε στην διαδικασία να καδράρουν τα δέντρα και να τα συνθέσουν μέσα στο κάδρο και να φωτογραφίσουν. Οπότε ήταν η ευκαιρία να παρατηρήσουν πράγματα που ίσως να μην παρατηρούσανε, με πολύ βιωματικό τρόπο να θαυμάσουν, μέσα από όταν κανείς πάει κοντά και ψάχνει και λέει τι να φωτογραφίσω, γίνονται πράγματα μέσα του που ούτε καν τα φαντάζεται. Επομένως να αισθανθούν πράγματα και να σκεφτούν ίσως και την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά είπα ότι δεν είναι μόνο το δέντρο, είναι και όλα αυτά που είναι γύρω από τα δέντρα. Επομένως, όλες αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι των παιδιών. Είχαμε φτιάξει ένα λογαριασμό στο Instagram όπου συνέχεια στέλνανε. Βλέπετε με πόση φαντασία βγάλανε από χαμηλά, από ψηλά, πιο κοντά, πιο μακριά. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να δούνε καλύτερα τι υπάρχει γύρω.
Φυσικά, κάναμε και εργασίες μέσα στο σχολείο, τα χρώματα, τα σχήματα, να σχεδιάσουμε. Κάναμε αρκετές ασκήσεις για την υφή, οπότε είχαμε την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά και να δουν και τα έντομα πάνω στα δέντρα, να καταγράψουν την υφή με τη μέθοδο του φρωτάζ. Και όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες, συμμετείχαν πάρα πολύ. Να παρατηρήσουν και μέσα από το σχέδιο, όχι μόνο τη φωτογραφία, τα άπειρα σχήματα και τα χρώματα των φύλων, των καρπών, και τα πετρώματα γύρω, το χώμα. Πρέπει να σας πω εδώ ότι κάναμε και πάρα πολλά έργα εφήμερα, παίρνοντας στοιχεία δηλαδή από το χώμα, τις πέτρες, κλαδιά, και φτιάχναμε έργα τα οποία πρέπει να σας πω ότι τους άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τώρα, μέσα από την φωτογραφία και τις εικαστικές αυτές δημιουργίες, μπορέσαμε με τρόπο έμεσο, έτσι, να δούμε την ομορφιά της φύσης, να παρατηρήσουμε παρεμβάσεις ανθρώπινες και την ανάγκη προστασίας του δάσους και γενικότερα τη βολή μας στη διατήρηση της φύσης. Όταν μαζέψαμε αρκετές φωτογραφίες και επιλέξαμε από αυτές ποιες θέλαμε για την αφίσα, ένας μαθητής έδωσε την ιδέα το ίδιο το δέντρο να μιλάει και να πει αυτά που θεωρεί το δέντρο το ίδιο ότι ως δασοϊκό κώδικα θα πρέπει να ακολουθούμε. Και έφερε το επόμενο μάθημα, την επόμενη εβδομάδα, αυτά που βλέπετε εδώ, θα νιώσω καλύτερα αν σταματήσεις να με καίς, να σταματήσεις να με κάνεις κάδο απορριμμάτων, να με αποψηλώνεις, να σταματήσεις να καταστρέφεις τα είδη υπό εξαφάνιση, θα νιώσω καλύτερα αν φυτεύεις καινούργια δέντρα, αν προστατεύεις την άγρια ζωή, δεν εχμαλωτίζεις άγρια ζώα και χρησιμοποιείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε να μειώσεις τους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Και φτιάξαμε την αφίσα που βλέπετε με τα παιδιά. Μέσα σε πάρα πολύ, έτσι, πολύ στενό χρονικό διάστημα λόγω του κορονοϊού. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά, γι' αυτό και βραβεύτηκε. Και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί ολοκληρώσατε μέσα στην πανδημία και παρουσιάσατε μια εξαιρετική δουλειά. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι και πολύ σημαντικό το ότι ασχοληθήκατε με ένα δέντρο του τόπου σας, το περίφημο μαστιχόδεντρο, και πόσο τα παιδιά ήρθαν κοντά και πήραν αποφάσεις μόνα τους, εκεί που λέτε ότι πολλές φορές δεν θέλουν, βαριούνται την τρίτη τάξη, διαφορετικά, όμως όταν βρουν το κατάλληλο κλίμα και την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών, δημιουργούν πολύ ωραία πράγματα. Συγχαρητήρια και πάλι. Δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα βγει η αφίσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Θα προχωρήσουμε λίγο τώρα να πάμε στην Εύβοια, στα Λουτρά Εδιψού, όπου μια εξαιρετική νηπιαγωγός θα μας δείξει μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Τα δέντρα μας συστήνονται δέντροταυτότητες. Είναι δραστηριότητες που μπορείτε πολύ ωραία να τις κάνετε και στο δικό σας, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Μπορώ να τροποποιηθώ. Κάτσε να το φας. Μιλήστε το μικρόφωνο να κλείσετε όλοι. Κυρία Νικηφοράκη, κλείστε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Η κυρία Λίλια Δούμα έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να ακούγομαι. Ακούγεσαι πολύ ωραία. Ωραία.
Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα. Αλλά μετά από όλα αυτά που είδα, με κάνει να χαίρομαι και πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτή την παρέα. Γενικότερα την παρέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα σήμερα. Εκπληκτικές όλες οι δράσεις. Πραγματικά είδαμε εξαιρετικά πράγματα. Να μοιράσω την οθόνη μου. Βλέπετε? Ναι, βλέπουμε πολύ καλά. Ωραία. Η αφορμή για να ακολουθήσουμε εμείς αυτό το πρόγραμμα στο πρώτο νηπιαγωγείο Λουτρών Εδιψού του δικτύου «Μαθαίνω για τα δάση» ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στο νησί μας το καλοκαίρι του 19. Για να το συνδέσω λίγο και με τα προηγούμενα που ακούσαμε για τις φυσικές καταστροφές. Το πρώτο νηπιαγωγείο Λουτρών Εδιψού μαζί με 15 άλλα νηπιαγωγεία της Εύβοιας αποφασίσαμε να δράσουμε παρέα. Και ο στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε και να προστατεύσουμε τα δάση του νησιού μας. Δεντροταυτότητες λοιπόν και δέντρο ιστορίες, αν προλάβω να πω, δεν ξέρω τι χρόνο έχω. Θα ήθελα λίγο να αντιστρέψω αυτό που συνήθως λέμε, λέμε αρνητικά, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Εγώ θα πω, γνωρίζουμε το δέντρο για να αγαπήσουμε το δάσος. Ξεκινήσαμε λοιπόν ανοιχνεύοντας το κοντινό μας φυσικό περιβάλλον, ανάλογα τι μπορούσε το κάθε σχολείο, για άλλους ήταν η σχολική αυλή, για άλλους ήταν το κοντινό δασάκι ή κάποιο άλυσος της περιοχής. Αφουγκραστήκαμε τα δέντρα μας, τα αγκαλιάσαμε σφιχτά και θελήσαμε να τα γνωρίσουμε πιο καλά. Το όνομά τους, την ηλικία τους, το ύψος τους και διάφορα άλλα. Συνδέσαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία που θέλαμε να μάθουμε με τα προσωπικά μας στοιχεία και παρουσιάσαμε στα παιδιά την έννοια της ταυτότητας. Προβληματιστήκαμε αν η ταυτότητα ενός δέντρου θα μπορούσε να περιέχει στοιχεία όπως οι δικές μας ταυτότητες και πόσο εύκολο είναι αυτά τα στοιχεία να βρεθούν. Μπορούμε άραγε ένα τόσο ψηλό δέντρο σαν αυτό που έχουμε στην αυλή μας να το μετρήσουμε και την ηλικία του ποιος θα μας την πει. Ένα σκίτσο, αυτό που βλέπετε τώρα στην εικόνα, ένα σκίτσο μαγικό, όπως είπαμε εμείς στο νηπιαγωγείο, μας έμαθε να υπολογίζουμε το ύψος με τρόπο εμπειρικό πάντα και κατά προσέγγιση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα παιδιά να έχουν σκύψει και να προσπαθούν να δουν ανάμεσα στα πόδια τους. Θα σας εξηγήσω βήμα-βήμα πώς υπολογίζουμε το ύψος ενός δέντρου και έπειτα την ηλικία, γιατί ήταν δύο δραστηριότητες πραγματικά διασκεδαστικές για τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα για μας ήταν και μία ευκαιρία για μαθηματικές προσεγγίσεις. Αρχικά λοιπόν τα παιδιά απομακρύνονται από το δέντρο που θέλουν να μετρήσουν έχοντάς το στην πλάτη τους. Κάθε τόσο σταματούν, σκύβουν και κοιτούν ανάμεσα από τα πόδια τους. Η οδηγία που τους έχουμε δώσει είναι πως ψάχνουμε να βρούμε το σημείο από όπου θα μπορούμε να δούμε την κορυφή του δέντρου ανάμεσα από τα πόδια μας. Μόλις το βρουν, σταματούν και βάζουν ένα σημάδι. Εμείς εδώ βάλαμε με κυμολία, γιατί τη δραστηριότητα την κάναμε στην αυλή μας, προετοιμαζόμασταν για την επίσκεψη στο δάσος που τελικά και εμείς δεν καταφέραμε ποτέ να κάνουμε. Μόλις βάλουν λοιπόν το σημάδι, πρέπει να μετρήσουν την απόσταση από το σημείο αυτό στο δέντρο. Αυτό είναι και το ύψος του δέντρου. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μία κορδέλα και έπειτα με τη βοήθεια του χάρακα μετρήσαμε το μήκος της κορδέλας. Είδαμε ότι ο χάρακας είναι 50 εκατοστά, κάθε δύο χάρακες έχουμε ένα μέτρο. Κάθε φορά λοιπόν που βρίσκαμε το ένα μέτρο, κάναμε και μία γραμμή στο χαρτί και στο τέλος, μετρώντας τις γραμμές, βρήκαμε ότι το δέντρο μας ήταν ύψους 8 μέτρων. Μετά περάσαμε στην μέτρηση της ηλικίας, πάλι εμπειρικά. Από την διερεύνησή μας στο διαδίκτυο βρήκαμε ότι μπορούμε, για να βρούμε την ηλικία του δέντρου, να χρησιμοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο. Έπρεπε λοιπόν να μετρήσουμε την περιφέρεια του δέντρου σε ύψος περίπου ένα μέτρο από τη γη, σε ύψος ένα μέτρο από τη γη. Εμείς λοιπόν πάλι με την βοήθεια της κορδέλας και του χάρακα είδαμε ότι ένα προνήπιο, ένα μέσο προνήπιο είναι περίπου ύψος ενός μέτρου. Οπότε με τη βοήθεια του σώματός του βρήκαμε το σημείο της περιφέρειας που θέλαμε να μετρήσουμε.
μετρήσαμε με την κορδέλα και έπειτα είπαμε στα παιδιά ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες το δέντρο μεγαλώνει κατά μέσο όρο 2,5, η περιφέρεια του δέντρου μεγαλώνει κατά μέσο όρο 2,5 εκατοστά το χρόνο. Οπότε διαιρέσαμε τα εκατοστά της περιφέρειας με το 2,5. Είναι ένας μέσος όρος, για άλλα δέντρα είναι 2,2, για άλλα είναι 2,8 και βρήκαμε λοιπόν κατά προσέγγιση την ηλικία του δέντρου. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι δενδροταυτότητες. Εδώ βλέπετε δενδροταυτότητες από διάφορα νηπιαγωγεία. Άλλοι έγραψαν απλά το όνομα του δέντρου, την ηλικία και το ύψος. Κάποιοι άλλοι όμως βρήκαν και περισσότερα στοιχεία. Ήταν μια φορμή να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τα δέντρα μας, αν είναι αϊθαλή ή φιλοβόλα, αν δίνουν καρπούς, τι άλλες χρήσεις έχουν. Και μάλιστα κάποιο σχολείο, στην κάτω δεξιά φωτογραφία, φαίνεται και ο τόπος κατοικίας στην ταυτότητα που ήταν το σχολείο μας. Φτιάχνοντας λοιπόν τις δεντροταυτότητες, είχαμε ήδη μάθει πάρα πολλές πληροφορίες για τα δέντρα. Τώρα για να γνωρίσουμε τα δέντρα του δικού μας δάσους, αποφασίσαμε να τα ζωντανέψουμε δίνοντάς τους ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Κάναμε λοιπόν τις δενδροϊστορίες. Άλλοι έφτιαξαν γαντόκουκλες, άλλοι έκαναν κούκλες κουκλοθεάτρου, κάποιοι άλλοι έφτιαξαν στολές που φόρεσαν τα παιδιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε αναζητήσει στο διαδίκτυο, άρχισε το θεατρικό παιχνίδι ή το κουκλοθέατρο βάζοντας τα δέντρα στο ρόλο του αφηγητή, λέγοντάς μας τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι γνωρίσαμε πάρα πολλά από τα δέντρα της Σέβιας. Όλα αυτά έγιναν μικρά βίντεο που μοιράστηκαν ανάμεσα στα σχολεία, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πάρα πολλά δέντρα με αυτόν τον τρόπο. Και μια τελευταία δραστηριότητα με δενδροϊστορίες, λίγο διαφορετικές αυτή τη φορά, ήταν οι αφηγήσεις των δέντρων. Τα παιδιά δημιούργησαν συνεργατικά ιστορίες που τους αφηγήθηκαν τα δέντρα, άλλες φορές της αυλής μας και άλλες φορές του δάσους, με το ερέθισμα όμως που δίναμε εμείς. Για παράδειγμα, ένα περιστατικό με κάποιο καυγά των παιδιών στην αυλή ή ένα ατύχημα ή μια δράση όπως κυπουρική ή δενδροφύτευση. Άλλοτε πάλι μια φωτιά στο δάσος ή επίσκεψη στο δάσος ενός σχολείου που δεν γνώριζε τους κανόνες. Έγιναν αφορμή για να ακούσουμε τα δέντρα να μας μιλούν. Αυτό έγινε ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για μας, για να προσεγγίσουμε θέματα ή καταστάσεις με συγκεκριμένους στόχους, προκαλώντας τα ίδια τα παιδιά να μιλήσουν γι' αυτά, πάντα όμως μέσα από τα δέντρα που ακούν, βλέπουν, μα πάνω απ' όλα τα δέντρα που αισθάνονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίλια, για την εξαιρετική δουλειά που έχεις κάνει. Πάντα οι δουλειές σου ξεχωρίζουν. Ήταν εξαιρετική η δουλειά, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η συνεργασία και η συνέργεια που έχουν όλα αυτά τα νηπιαγωγεία με ένα κοινό σκοπό. Και ταιριάζει με τη σημερινή εισήγηση του κ. Τσακυρίδη, που δείχνουμε και εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να ενημερωθούμε για τις φυσικές καταστροφές στη δική μας πατρίδα. Θα περάσω τώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας Αττικής. Η κυρία Βασιλική Στρατάκη είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτικός που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, κάνει εξαιρετική δουλειά και προσπαθεί να μοιήσει τους μαθητές της να εφαρμόσουν τους 17 στόχους, ξεκινώντας ήδη από το σχολείο της. Οι 17 λοιπόν στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και το δάσος είναι αυτά που θα μας παρουσιάζει. Κυρία Στρατάκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Για να κάνω το διαμοιρασμό. Δεν θέλει. Να το, το βρήκαμε. Το βλέπετε? Ναι, φαίνεται? Βλέπουμε, ναι, μια χαρά. Ωραία, 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 ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δεν θέλει να μεγαλώσει. Ωραία. Θα σας παρουσιάσω ένα μικρό project που κάναμε τον Ιανουάριο, έτσι, κάτι πολύ φρέσκο. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις καταστροφές, έτσι κι αλλιώς η μεγαλύτερη καταστροφή που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος
στη φύση και στους άλλους ανθρώπους και στα ζώα και στα φυτά και παντού, είναι ένας πόλεμος. Λοιπόν, ένα μικρό project το, έχει να κάνει με τον στόχο 16 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το στόχο 16 που είναι ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, και πώς μέσα από αυτό το στόχο μπορούμε να μιλήσουμε για τα δάση του Αμαζονίου, αλλά και την κλιματική κρίση. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από το μάθημα της ιστορίας, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι στον Τροϊκό πόλεμο. Στο μάθημα λοιπόν έπρεπε τα παιδιά να φτιάξουν μία ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα, και όπως λέει ο Όμηρος, είναι μία ασπίδα που έχει εικόνες, περισσότερες εικόνες ειρήνης από ό,τι πολέμου. Άρα, κατά τον Όμηρο, είναι μία ασπίδα που προστατεύει στον πόλεμο και μία ασπίδα όμως που προωθεί και την ειρήνη. Με αφορμή λοιπόν αυτό, τα παιδιά βρήκανε τα σύμβολα της ειρήνης στην Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά και στιγμές ειρήνης και πολέμου και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμιες. Μετά με καταιγισμό ιδεών μιλήσαμε για την ειρήνη, μιλήσαμε για τον πόλεμο, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις του πολέμου και στη συνέχεια μιλήσαμε, αφού λέγαμε για την ειρήνη, ότι δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Αναλύσαμε λοιπόν τη δικαιοσύνη και τους τομείς στους οποίους μπορούμε να ασχοληθούμε με τη δικαιοσύνη. Ήταν ένας τομέας, είναι και η περιβαλλοντική, κλιματική δικαιοσύνη, και αφού μιλήσαμε γι' αυτόν, δεν μπορούσαμε παρά να μιλήσουμε αναλυτικά για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στη συνέχεια, αφού μιλούσαμε γι' αυτό, και βλέπετε ότι τώρα θα μετατοπιστώ από το στόχο 16, το ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, θα πάω στον στόχο 13, γιατί μιλάμε πια για τους πρόσφυγες και για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Διαβάσαμε λοιπόν με τα παιδιά του Σκληρό Καρύδι και της Ελένης Βορών και το Μικρές Οδύσσες Παιδιών της Βικτώριας Μπαντή. Είναι και τα δύο υπό την αιγίδα της ΣΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Μετακινούμαστε λοιπόν από το στόχο 16 στο στόχο 13, δράση για το κλίμα, αλλά και στο στόχο 10, λιγότερες ανισότητες. Εννοείται ότι έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Για να καταλάβουν τα παιδιά λοιπόν για την κλιματική κρίση, παίξαμε δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι ρόλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη WWF και ένα παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή που βρήκαμε από το υλικό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Ελευθερίου Κορδελιού. Στη συνέχεια βρήκαμε από την ενότητα περιβαλλοντική αδικία από το Same World Project. Κάναμε το εισαγωγικό μάθημα που ήταν να διαβάσουμε το μύθο του Ερυσίχθωνα και να συγκρώσουμε τα φύλλα εργασίας για να μιλήσουμε για την περιβαλλοντική αδικία, να μιλήσουμε για το μύθο του Ερυσίχθωνα που μιλάει για την αλαζονία του ανθρώπου και πώς καταστρέφει το περιβάλλον και συγκεκριμένα τα δάση. Και τα ίδια τα παιδιά, από αυτά προέκυψε και το θέμα του Αμαζόνιου και των πυρκαγιών, οπότε δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε μετά και γι' αυτό, να δούμε και κάποια βίντεο και να δούμε τις επιπτώσεις που έχει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Βλέπετε τώρα ότι μετακινούμαστε πάλι από το στόχο 13, για τον οποίο μιλούσαμε, στον στόχο 3 που είναι καλή υγεία και ευημερία, που έχει σχέση, και στο στόχο φυσικά 15, το ζωή σε στεριά, που έχει να κάνει και με το δίκτυο το μαθαίνω για τα δάση. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε μάλλον ήταν αφορμή η 21η Ιανουαρίου, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αγκαλιάς, για να μιλήσουμε και για την φτώχεια και πείνα που δημιουργείται από την καταστροφή του περιβάλλοντος. Βλέπετε πάλι μια μετακίνηση στο στόχο 1 και 2, μηδενική φτώχεια και μηδενική πείνα. Διαβάζοντας το βιβλίο της Αγγελικής Βαρελά με τίτλο «Το πιάτο του Αλέξανδρου», αλλά το βιβλίο μιλάει ακόμα, εκτός από αυτά τα θέματα, μιλάει και για την αλληλεγγύη και την ασυναίσθηση που πρέπει να έχουμε για να βοηθάμε τους άλλους γύρω μας. Οπότε βάζουμε και το στόχο 17 στη συζήτηση, στην εργασία για τους στόχους, για να πραγματοποιηθούν αυτά που θέλουμε. Και τελειώσαμε το μικρό αυτό project με τη συμπλήρωση ενός φύλου εργασίας «Αν η ειρήνη ήταν αλλιώς», πώς τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν την ειρήνη με άλλους τρόπους, με άλλες αισθήσεις, με άλλα ενδιαφέροντα που έχουν. Το φυλάδιο βασίζεται πάνω στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner. Και τέλος, φτιάξαμε αφήσεις για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, ένα μεγάλο ταμπλό στο διάδρομο του σχολείου για να ευαισθητοποιηθεί και η υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Και όλο αυτό λοιπόν ξεκίνησε από το στόχο 16, έναν από τους που είναι ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρή θεσμή, και είναι ένας από τους 17 στόχους.
που όρισαν τα Ηνωμένα Έθνη για έναν ειρηνικό, δίκαιο, αλληλέγγυο κόσμο, στον οποίο όλα τα πλάσματα του περιβάλλοντος θα ζουν με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Το, όλο αυτό το project που έχει πολλά ακόμα στοιχεία, αλλά και πολλές άλλες δράσεις και δραστηριότητες, μπορείτε να βρείτε έτσι πιο αναλυτικά στο ηλεκτρονικό περιοδικό που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με τίτλο «Βάζουμε στόχο». Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Στρατάκη. Βλέπετε πόσο όμορφα και με τι ωραία προσέγγιση έδωσε τους 17 στόχους σε τόσα θέματα. Είναι εξαιρετικά και σας εξίσου μεγάλα, πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλή δύναμη για να συνεχίσετε. Θα περάσουμε πάλι σε έναν νηπιαγωγή, τον νηπιαγωγείο Κέσαρη. Η κυρία Μικαέλα Μπακιρτζή θα μας παρουσιάσει την ημέρα λάσπης. Πώς έγινε η ημέρα λάσπης? Όταν κάναμε τη βράβευση του δασοικοκώδικα, βραβεύσαμε το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και μέσα σε όλα αυτά που μας παρουσία, μας ανέφερε την ημέρα λάσπης. Και πολλοί εκπαιδευτικοί αναρωτήθηκαν τι να είναι αυτή. Ωραία φαίνεται η δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν ζητήστε με την κυρία Μπακιρτζή να μας την παρουσιάσει. Κυρία Μπακιρτζή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκδήλωση αυτή είναι υπέροχη και νομίζω ότι έχουμε όλοι να κερδίσουμε πολλά. Κάνω λοιπόν και εγώ τώρα διαμοιρασμό της οθόνης μου για να δείτε την ημέρα λάσπης που διοργανώσαμε στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Νομίζω ότι βλέπετε την παρουσίασή μας. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία. Ωραία. Η Μέρα Λάσπης, λοιπόν, διοργανώθηκε σε μία τάξη νηπιαγωγείου με 10 μαθητές, όπως βλέπετε, την περσινή σχολική χρονιά 2019-2020. Να σας πούμε, λοιπόν, την αφορμή και τις προετοιμασίες μας για την ημέρα εκείνη και στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις μας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των δραστηριοτήτων μας για το δάσος, επισκεφθήκαμε το βουνό που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας για να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς του δάσους και να κάνουμε τις δράσεις που είχαμε οργανώσει με τα παιδιά. Στην επιστροφή μας όμως στο σχολείο, τα παπούτσια των παιδιών είχαν γεμίσει με λάσπη, κάτι που μας απασχόλησε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά, τόσο για να καθαρίσουμε τα παπούτσια μας, όσο και γιατί τα παιδιά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη λάσπη, να παρατηρήσουν, να την αγγίξουν, καθώς την προηγούμενη μέρα είχε βρέξει και υπήρχε λάσπη στο κοντινό μας δάσος. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε την ημέρα λάσπη στο σχολείο μας. Προετοιμάστηκαν τα παιδιά και ενημερώθηκαν οι γονείς τους, ώστε να φορέσουν γαλότσες, ποδιές και βέβαια να έχουν διάθεση για να λερωθούν χωρίς τύψεις, καθώς το Messy Play είναι κάτι που αγαπάμε πολύ και εφαρμόζουμε στο σχολείο μας πολύ συχνά. Γνωρίζετε όλοι τα πολλαπλά ωφέλη που έχει για την ανάπτυξη των παιδιών. Έτσι λοιπόν, αφού προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, ξεκινήσαμε τις δράσεις μας για την ημέρα λάσπης. Την ημέρα εκείνη, ο καιρός ήταν καλός, είχε λιακάδα, επομένως δεν υπήρχε λάσπη στον κήπο του σχολείου μας, γι' αυτό και έπρεπε να την δημιουργήσουμε μόνοι μας. Πήραμε λοιπόν χώμα, το αναμίξαμε με νερό σε ατομικά μπολάκια όπως βλέπετε, αλλά και στη συνέχεια σε ομαδικά σελεκάνες. Τα παιδιά επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τα ξύλα που είχαν συλλέξει την προηγούμενη μέρα από το δάσος για να ανακατέψουν το χώμα με το νερό και δημιούργησαν έτσι τη δική τους λάσπη. Επεξεργάστηκαν τη λάσπη αυτή και βέβαια ξεκίνησαν πολλά παιχνίδια. Πήραμε τα ζωάκια, τα πλαστικά της τάξης μας και διασκεδάσαμε πάρα πολύ βουτώντας τα μέσα στη λάσπη. Τα παιδιά δημιούργησαν φανταστικές ιστορίες, πέρασαν πάρα πολύ ωραία και ακόμη και σήμερα οι γονείς τους μας λένε ότι την ημέρα λάσπης δεν την ξεχνούν. Βλέπετε ότι φορούν τις ποδιές τους, έχουν εξοπλιστεί με τις γαλότσες τους και ήταν πραγματικά μία μέρα πολύ διασκεδαστική για όλους. Στο τέλος, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε πρωτότυπα έργα τέχνης. Πήραμε λοιπόν χαρτόνια και με τη λάσπη που είχαμε δημιουργήσει και παίξει,
με τα χέρια μας ζωγραφίσαμε πάνω στα χαρτόνια. Στη συνέχεια τα πήραμε στην τάξη μας και τις επόμενες μέρες παρατηρήσαμε πώς τα πρωτότυπα αυτά έργα τέχνης διαμορφώθηκαν. Δείξαμε βέβαια τα έργα τέχνης μας και στα υπόλοιπα τμήματα, καθώς τα παιδιά ήταν πολύ περήφανα για τη δουλειά τους και το είχαν ευχαριστηθεί πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι και να κλείσω με μία φράση του Αϊνστάιν, ο οποίος έχει πει πως αν κοιτάξουμε βαθιά μέσα στη φύση, θα καταλάβουμε τα πάντα καλύτερα τότε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες μια δροσιά και μια διάθεση και εμείς να έχουμε ένα παιχνίδι λάσπης. Τώρα που είμαστε αποκλεισμένοι, θα είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι τα παιδιά κέρδισαν πάρα πολλά. Γιώθηκαν. Μου άρεσαν πάρα πολύ το ότι δημιούργησαν τα δικά τους καλλιτεχνήματα, τα δικά τους έργα τέχνης, που περήφανα τα δείξανε και στα άλλα τμήματα και στα άλλα παιδιά στο σχολείο. Και πάλι συγχαρητήρια. Ήταν εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι. Και τελειώνουμε με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης, με την κυρία Ελένη Κιόρογλου, που θα μας δείξει τον κρυμμένο θησαυρό στο δάσος. Μου αρέσει πάρα πολύ, είδατε, η κυρία Κιόρογλου θα μας το παρουσιάσει πολύ σύντομα, αλλά να πω ότι είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο του δικτύου, το οποίο εδώ φανερώνει πως μπορείτε εσείς να το πάρετε και να σας βοηθήσει να το προσαρμόσετε στο δικό σας δάσος, στη δική σας περιοχή, στα δικά σας παιδιά, στους στόχους που θέτετε. Κυρία Κιόρογλου, σας ακούμε. Καλησπέρα και από το 4ο Πεύκης. Απλά να σας πω, κυρία Σοφία, ότι έχω δανειστεί στοιχεία από το δίκτυο, από το παιχνίδι που έχει οργανώσει το δίκτυο. Το παιχνίδι αυτό διοργανώνεται χρόνια, οπότε κάθε φορά το αλλάζω, προσθέτω, αφαιρώ, το τροποποιώ, να κάνω την οθόνη μου. Όχι. Δεν έχει ακόμα φανεί κάτι. Όχι, γιατί το Zoom δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Αν δυσκολεύεστε, να πούμε στη Θεοδώρα να το αναρτήσουμε εμείς για να το δείτε από εκεί. Να το... Θα κάνω μία ακόμη προσπάθεια. Ναι. Το έχω ανοιχτό. Το έχω ανοιχτό. Μισό λεπτό. Όχι. Θεοδώρα, μήπως πρέπει να το ανοίξεις εσύ, γιατί περνάει ο χρόνος, έχουμε ξεφύγει κατά πολύ στον χρόνο, βέβαια είναι τόσο ενδιαφέροντα. Είναι ανοιχτό, όταν το διαμήρασε ήταν ανοιχτό. Αν πατήσει πάνω στο ροζάκι που έλεγε το παιχνίδι του δάσους, θα ανοίξει μπροστά μας, έχοντας κάνει share στο παράθυρο της Google που είναι ανοιχτό. Πείτε μου αν μπορώ να βοηθήσω κάπως. Εντάξει. Ναι. Το βλέπετε τώρα. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Θα ήθελα να πω πριν να ξεκινήσω ότι πριν να αρχίσουμε το παιχνίδι, έχουν προηγηθεί άλλες δράσεις, όπως επισκέψεις στο δασάκι της γειτονιάς μας, στο δάσος Κάσδαγλη, στο σχολείο που είμαι τα τελευταία χρόνια, για να το γνωρίσουμε, να το παρατηρήσουμε, να καταγράψουμε, να καθαρίσουμε, να το υιοθετήσουμε. Συνεπώς, τα παιδιά όταν πηγαίνουν να παίξουν εκεί δεν βρίσκονται σε έναν άγνωστο χώρο. Απλά το παιχνίδι τους δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουν διαφορετικά το δασάκι, το οποίο μεταμορφώνεται σε χώρο ψυχαγωγίας και βιωματικής μάθησης. Όταν ο χρόνος και οι συνθήκες μας το επιτρέπουν, οργανώνουμε και επίσκεψη στο δάσος, στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ του αστικού δάσους και του Εθνικού Δρυμού. Στο μάθημα της μελέτης έχουμε ασχοληθεί με τον προσανατολισμό, την πηξίδα, το χάρτη, την εξάπνιση, την υγροποίηση του νερού, τον κύκλο του νερού. Τώρα, γενικοί στόχοι είναι να οικοδομήσουν νέες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες, να μάθουν βιωματικά και να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να προσεγγίσουν διαθυματικά τη γνώση, να εργαστούν ομαδικά και να αντιληφθούν τις αξίες της συμμετοχής και της συνεργασίας.
να εξασκηθούν στις Γενικές Αρχές της Έρευνας και της Εξαγωγής Συμπερασμάτων. Η δική στόχη να συνδεθεί το πρόγραμμα της περιβαλλοντικής με τα υπόλοιπα μαθήματα, και δεν είναι μόνο αυτά που έχω γράψει, είναι και άλλα, να γνωρίσουν το δάσος της γειτονιάς και να εμπλακούν σε δράσεις σχετικές με την προστασία του, να συγκεντρώσουν στοιχεία τα οποία θα επεξεργαστούν σε ομάδες και θα καταθέσουν συμπεράσματα. Πολλά στοιχεία από το παιχνίδι θα τα πάρουμε στην τάξη και θα συζητήσουμε εκεί, και να απολαύσουν το παιχνίδι και να επιβραβευτούν για τη συμμετοχή. Γιατί να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού? Γιατί είναι ένα ελκυστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι για τα παιδιά, ξετρελαίνονται. Τα παιδιά παίζουν για λίγο σε έναν παραμυθένιο κόσμο και δημιουργούν. Σε αυτόν τον παραμυθένιο κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα του δασικού οικοσυστήματος, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όρους, έννοιες που ήδη έχουν μάθει, και για μένα αυτό το παιχνίδι είναι ένα στάδιο αξιολόγησης, γιατί παρατηρώντας τα παιδιά που ενεργούν και πώς ενεργούν και πώς συμπεριφέρονται μέσα στο δάσος, μπορώ να εκτιμήσω σε ποιο ποσοστό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Και βέβαια νιώθω περηφάνεια όταν ακούω τα παιδιά να χρησιμοποιούν λέξεις σε έννοιες που έχουμε μάθει, να εφαρμόζουν τον κανονισμό και να κινούνται μέσα στο δάσος με σεβασμό προς το δασικό οικοσύστημα. Αρχίζοντας το παιχνίδι, δημιουργούμε πρώτα ομάδες, 5-6 ομάδες ανάλογα με το σύνολο των μαθητών, φοράνε τα καρτελάκια με το όνομα της ομάδας τους, διαλέγουν τον αρχηγό που θα κρατάει το χάρτη, επιλέγουν βοηθούς, ο ένας θα έχει την πηξίδα και ο άλλος θα καταγράψει την θερμοκρασία, παίρνουν το γράμμα της δριάδας και διαβάζουν το σκοπό του παιχνιδιού και ξαναθυμόμαστε βέβαια πάντα τον κανονισμό της συμπεριφοράς στο δάσος. Τα καρτελάκια μας είναι αυτά. Τώρα, τα απαραίτητα για το παιχνίδι. Είναι ένα γράμμα από τη δριάδα, είναι ο χάρτης, είναι η πηξίδα. Με το χάρτη, ο χάρτης θα μας βοηθήσει να μεταβούμε από το σχολείο στο δασάκι, με ασφάλεια και με κατευθύνσεις. Η πηξίδα θα βοηθήσει μαζί με το χάρτη για να βρούμε τον προσανατολισμό μας, και το θερμόμετρο μας βοηθάει να καταγράψουμε τη θερμοκρασία του σχολείου και μετά να πάρουμε και άλλες θερμοκρασίες όταν θα φτάσουμε στο δάσος. Όταν γυρίσουμε μετά στο τέλος την τάξη, να συζητήσουμε τη διαφορά στη θερμοκρασία και πόσο βοηθάει το δασάκι που έχουμε κοντά στο σχολείο μας στην ποιότητα της ζωής μας. Εδώ είναι ο χάρτης και οι πηξίδες. Θα ήθελα να διαβάσω λίγο, και εδώ είναι τα θερμόμετρα, η καταγραφή που θα κάνουν τα παιδιά. Να πω δύο λόγια για το γράμμα που στέλνει η δριάδα. Κάνει έκκληση η δριάδα και μας αφηγείται, έκκληση για βοήθεια και μας αφηγείται ότι έχασε το πέπλο της και τώρα κινδυνεύει η ζωή της, γιατί εκεί κρυβόταν η δύναμή της. Μας εξηγεί ότι είχε μια αποστολή για να ολοκληρώσει, αλλά τώρα δεν μπορεί. Η αποστολή αυτή ήταν να καθαρίσει το δάσος από τις βρωμιές των ανθρώπων. Για να μας εμπιστευτεί και να εμφανιστεί όμως μπροστά μας, πρέπει να περάσουμε από κάποιες δοκιμασίες. Επίσης, όλα πρέπει να τελειώσουν μέχρι τη στιγμή της ημέρας που δεν θα έχουμε σκιά. Οπότε μπαίνει και ο περιορισμός του χρόνου. Στην πρώτη δοκιμασία, που γίνεται καθοδόν προς το δασάκι, αξιοποιούμε όσα μάθαμε στο μάθημα της μελέτης και αφορούν τα 4 σημεία του ορίζοντα, την πηξίδα, το χάρτη, τον προσανατολισμό. Στην δεύτερη δοκιμασία που γίνεται στο δασάκι, η δριάδα παροτρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν το χώρο και να καταγράψουν σε λίστα τα αντικείμενα που δεν πρέπει να υπάρχουν στο δασάκι, και τα στοιχεία της λίστας θα συζητηθούν στην τάξη. Στην επόμενη δοκιμασία, οι μαθητές καλούνται να κάνουν σύνδεση του ενίγματος με τον κύκλο του νερού, το οποίο το έχουμε δουλέψει στην τάξη. Στην τέταρτη δοκιμασία, η δριάδα ζητάει για τα παιδιά να παρατηρήσουν και να συλλέξουν 6 διαφορετικά αντικείμενα που βρίσκονται στο δάσος, άβια ή έμβια. Η πέμπτη δοκιμασία, στην πέμπτη δοκιμασία, οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν αξιοποιώντας το πείραμα που έχουμε παρουσιάσει στο σχολείο, τι παθαίνει το νερό όταν από τη γη ανεβαίνει στον ουρανό. Στην έκτη δοκιμασία, τα φύλλα των δέντρων που πέφτουν στο χώμα είναι χρήσιμα ή άχρηστα και γιατί. Η απάντηση δίνεται στο βιβλίο, η πτώση του φύλλου που το έλεγαν Φρέντι, του Λέο Μπουσκάλια, που είναι ένα από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει στην τάξη, στην ώρα της ευέλικτης ζώνης ή και
όταν παλιότερα υπήρχε η ώρα της φιλαναγνωσίας. Στην 7η δραστηριότητα, η οποία άπτεται της ύλης της γλώσσας, τουλάχιστον στην Δευτέρα Δημοτικού, συμπληρώνουμε τις λίστες. Η δραστηριότητα που είναι αποκρυπτογράφηση τους ξετρελαίνει, είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα που μοιάζει πολύ με τα μοτίβα των μαθηματικών. Η λύση εδώ είναι «δεν κόβουμε λουλούδια από το δάσος». Η επόμενη δραστηριότητα είναι «γράμματο σαλάτα», όπου οι μαθητές θα ανακαλύψουν λέξεις, όρους, έννοιες που έχουμε συζητήσει πολύ μέσα στην τάξη, όπως αναδάσωση, αποικοδομητές, ρίζα, ευρία, λιχίνες, μανιτάρια. Στην 10η δοκιμασία θα πρέπει να γράψουν ένα ποιηματάκι με θέμα το όνομα της ομάδας τους. Να σας διαβάσω ένα που έχουν γράψει παλιότερα παιδιά της Δευτέρας. «Είμαστε μαύρα και μικρά, κοτσιφάκια μας λένε γλυκά, έχουμε φτερά για να πετάμε, πορτοκαλί μητούλα για να φάμε, σκουλικάκια και σποράκια και ό,τι βρούμε στα δασάκια». Η 11η δοκιμασία, που είναι και η τελευταία, τα παιδιά, εδώ βάζω όριο χρόνου για να δυσκολέψω λίγο τη δοκιμασία, αλλά και να αναγκάσω τα παιδιά να δράσουν συντονισμένα και στοχευμένα. Και πάλι εδώ αξιοποιούν προϋπάρχουσες γνώσεις. Πριν τα παιδιά μου φέρνουν την απάντηση του γρίφου της δοκιμασίας, τους δίνω και ένα γραμματάκι. Αυτά τα γραμματάκια που έχουν μαζέψει, μαζί με το τελικό φυλάδιο που θα τους δώσω, θα τους οδηγήσει στο να βρουν τον θησαυρό του δάσους. Εδώ είναι τα γραμματάκια που τους δίνω. Και ο θησαυρός του δάσους που πρέπει να βρουν είναι... Λίγο δύσκολη λέξη βέβαια, αλλά την έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε εξηγήσει τι είναι, την έχουμε συναντήσει άπειρες φορές. Είναι οι αποικοδομητές. Πολύ γρήγορα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κιόρογλου. Ήταν εξαιρετικός ο κρυμμένος θησαυρός. Είναι αλήθεια ότι ξετρελαίνει τα παιδιά. Η κυρία Κιόρογλου έχει μία μεγάλη ικανότητα στο κρυμμένο θησαυρό από τότε που ήμουν υπεύθυνη περιβαλλοντική στη ΜΑΜΗ. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται και είναι κάτι που πραγματικά εμάς τους εκπαιδευτικούς μας ανατροφοδοτεί, γιατί βλέπουμε τη χαρά που παίρνουν τα παιδιά. Έχουμε κάνει σε σεμινάρια πάρα πολλούς κρυμμένους θησαυρούς με εκπαιδευτικούς και όλοι μας γινόμαστε παιδιά και λέμε αν αρέσει σε εμάς, σκεφτείτε πόσο αρέσει τα παιδιά και πόσο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο τα παιδιά να προσεγγίσουν δύσκολες έννοιες αφηρημένες και είναι πολύ πιο εύκολο έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και όλους σας, όλους τους εκπαιδευτικούς για την παρουσία σας. Τον κύριο Τσαντικίδη για την εξαιρετική εισήγησή του, την κυρία Πολυζωήδου, τον κύριο Γκότσο. Εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ξέρουμε έχουμε υπερβεί το χρόνο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να μιλήσει για λίγο, έτσι. Ναι. Κυρία Σοφία. Ναι, κυρία Κωνσταντίνα. Θα ήθελα μισό λεπτό, γιατί πριν ξέχασα, λόγω κυκτημένης ταχύτητας, να μην σπαταλήσουμε χρόνο, να αναφέρω το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Εκάρας Δομοκού, όπως και να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγόρη Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού, που παρακολουθεί την ημερίδα σήμερα, θεωρώ, γιατί βρίσκεται πραγματικά δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς πώς να τα θυμηθείτε, αφού έχετε πάρει όλο το σχολείο, από και έχετε τον χρόνο να παρουσιάτε, πότε να τα προλάβετε. Εντάξει, είναι απλά ξέρετε ότι δεν μου αρέσει η αδικία. Αυτό είναι και τα υπόλοιπα σχολεία. Αν κάποιο ξέχασα, πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Αλλά και η συγγνώμη του κυρίου Αποστολόπουλου. Νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, γιατί είχαμε περιορισμένο χρόνο για την παρουσίαση και τόσα σχολεία που ήταν, πραγματικά τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Πάντως και είναι σημαντικό για μας ότι ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού είναι δάσκαλος, είναι συνάδελφος, οπότε γνωρίζει, κατέχει
Και είναι πάντα δίπλα μας. Ειλικρινά τον ευχαριστούμε ολόψυχα. Έτσι είναι. Αυτές οι συνέργειες και ειδικά στο τοπικό επίπεδο είναι αυτές που βοηθούν και προάγουν την παιδεία, πραγματικά. Ναι, γιατί εμείς μπορεί να θέλουμε, αλλά χωρίς τη βοήθεια του Δήμου δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Σωστά. Ευχαριστώ. Με ένα μπαζάρ κάναμε κάποια πράγματα στο σχολείο, τη διαμόρφωση της αυλής κι άλλα. Με τον μπαζάρ των Χριστουγέννων. Φέτος αυτό δεν υπάρχει. Και ειλικρινά τον ευχαριστώ ολόψυχα. Και εμείς τον ευχαριστούμε από μέρους μας. Μήπως δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει κάτι να πει. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις, τόσο του κυρίου Τσακυρίδου όσο και των εκπαιδευτικών, με τις καλές πρακτικές που μας έδειξαν. Και θα ήθελα, ας πούμε, τις επόμενες μέρες να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με email, εάν θα επιθυμούσατε να σας στείλω ένα template, ένα πρότυπο δηλαδή, όπου με πολύ σύντομα λόγια, 10 σειρές, να μας περιγράψετε αυτή τη δράση, ώστε να το μεταφράσω εγώ στα αγγλικά και να το στείλω και στο Διεθνές Γραφείο. Μπορούμε και εμείς να το μεταφράσουμε. Ναι, όποιος επιθυμεί θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία. Αλλά θα σας στείλουμε εμείς ένα πρότυπο έτσι για το κείμενο και κάποιες φωτογραφίες, αν μπορούν να συνοδεύουν, για να δημιουργήσουμε έτσι, να περάσουμε, ας πούμε, και στο Διεθνές Δίκτυο το καλές πρακτικές από την Ελλάδα. Επίσης, παράλληλα όσο μιλάμε, υπάρχει μια δημοσκόπηση σε σχέση με το πόσο ευχαριστημένοι μείνατε από τη σημερινή διαδικτυακή επιμόρφωση. Είναι ανώνυμη, δηλαδή δεν έχουμε πρόσβαση στο ποιος είναι, ποιος δεν είναι ευχαριστημένος. Μπορείτε να το συμπληρώσετε. Θα μας βοηθήσει αρκετά στο να ξέρουμε και ποια και αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Να πω ότι παρακολουθεί το σημερινό σεμινάριο η κυρία Χριστίνα Παπαζήση, που είναι συντονίστρια στο δεύτερο ΠΚΕΣ Αττικής και μέλος του ΔΣ της εταιρείας και στο δίκτυο και υπεύθυνη στο δίκτυο Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου. Και αν θέλει να μας πει κάτι, είναι ευχαρίστως της δίνουμε το λόγο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος, να πούμε καληνύχτα, αν θέλετε. Κάτι άλλο να σας ενημερώσω μόνο πριν κλείσουμε, όσοι είστε εδώ, θα σας έρθει βέβαια και αργότερα. Σκοπεύουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό φωτοϊστορίας. Θα ενημερωθείτε σε καιρό, οπότε θα μπορείτε να πάρετε μέρος. Αυτό όμως θα σας έρθει αναλυτικά αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις εξαιρετικές δουλειές, για την προσοχή σας και για την αφιέρωση όλου αυτού του απογεύματος σε εμάς. Συμπληρώστε τώρα λιγάκι, αν θέλετε, αυτό που σας είπε η Θεοδώρα. Το έχουν συμπληρώσει και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα, ναι. Συγχαρητήρια σε όλους, ήταν εξαιρετικά. Κυρία Χουλιά, είστε μαζί σας. Για πείστε μας. Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας. Πέστε μας, ακούμε. Επειδή έχω παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές τηλεσυναντήσεις, παύλα, εισηγήσεις, επιμορφώσεις, αυτό είχε μια δροσιά. Είχε αυτό που λες ότι είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα και χάρηκα για όλα αυτά που είδα, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά και με δράσεις που το επίπεδο των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί και τα παρουσιάσανε, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο με δράση ανώτερης μορφής, με τόσο απλό και ευχάριστο τρόπο. Συγχαρητήρια σε όλους και χάρηκα, γιατί είναι τόσο πολλά τα σχολεία, που Κωνσταντίνα, νομίζω ότι αν μας δοθεί ο χρόνος, θα κάναμε μια πολύ καλή συνάντηση όταν θα ανοίξει και ο καιρός. Ναι, και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, ξέρετε τι μου αρέσει, που όλοι χαμογελάνε. Το χαμόγελο είναι
Η πηγή της ζωής, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν ήμουν διευθύντρια στην Αμφίκλια, κάναμε για τον Παρνασσό. Και εκεί λοιπόν μιλούσαμε, γιατί είχα εξαιρετικούς συναδέλφους, εκεί λέγαμε Παρνασσός, πηγή ζωής. Άρα, αν το φέρω λίγο εδώ, η φύση όταν συνοδεύεται από ένα πλατή χαμόγελο δίνει πολύ μεγάλη ζωντάνια και μια ευχάριστη έτσι διάθεση να πεις ότι εγώ θα κοιμηθώ λίγο ήρεμα το βράδυ, γιατί παρακολούθησα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σοφία, ένα λεπτό, γιατί πραγματικά με συγκίνησε η κυρία Χουλιάρα με αυτά που είπε και να την διαβεβαιώσω ότι αυτή είναι και η καθημερινή μας ατμόσφαιρα στην εταιρεία που μας κρατάει και εμάς σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη μας. Είναι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και μας το λένε και άλλοι που έρχονται και μας γνωρίζουν και είναι κάτι που μας κρατάει για να συνεχίσουμε αυτό το έργο που ξεκίνησαν οι πρωτοπόροι μας ιδρυτές πριν 70 χρόνια. Μπράβο. Και όταν νιώθουμε ότι είμαστε μια τόσο μεγάλη οικογένεια, όταν μας ρωτάνε γενικώς άλλοι που δεν ξέρουν, τους λέμε εμείς έχουμε μια τεράστια οικογένεια με πάνω από 1000 εκπαιδευτικούς που είμαστε και δημιουργούμε όλοι μαζί. Μπράβο. Και αυτό θα συνεχίσουμε. Κυρία Χουλιάρα, και εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα εδώ. Είναι χαρά δική μου, πραγματικά δηλαδή η χαρά δική γιατί μου. Γιατί θα θέλαμε πραγματικά να δείτε τη δουλειά που κάνουν τα σχολεία της Φθιώτιδας, γιατί είστε κι εσείς καινούργια και δεν γνωρίζετε πράγματα. Το εξής, θα θέλαμε τη στήριξη και τη δική σας. Εννοείται πως θα την έχετε, Κωνσταντίνα. Νομίζω το δήλωσε ενώπιον πολλών ανθρώπων. Οπότε είναι πολλοί οι μάρτυρες και δεν μπορώ να πω. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος. Ο κύριος Τσαντικίδης να μας πει λίγο για το εκπαιδευτικό, πώς το είδε. Είναι μαζί μας, δεν ξέρω. Να είμαι εδώ. Για πέστε μας, πώς σας φάνηκε οι καλές πρακτικές των δικών μας σχολείων. Πολύ σύντομα, βασικά είδα πάρα πολλά δημιουργικά πράγματα που έκαναν πολύ θετική εντύπωση. Και ναι, θεωρώ ότι μέσα σε όλα αυτά μπορούν να γίνουν, ας πούμε, και δράσεις πολύ εύκολα σχετικά με την αντιμετώπιση καταστροφών. Αλλά ναι, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν πολύ, πολύ θετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Ογκότζος έχει να πει κάτι, θέλει να πει κάτι. Δημήτρη είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Β' Αθήνα. Όχι, Σοφία, δεν έχω να πω κάτι, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο και να ευχηθούμε το επόμενο επιτέλους να είναι εκδόσεις, ειδικά για το δίκτυό μας, που η ζωή του δικτύου μας είναι το πεδίο, το δάσος. Έτσι. Σωστά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικό διευθυντή σας και φίλο, τον Μπάμπη, ο οποίος είναι υποστηριχτής πολλών καλών πραγμάτων και χάρηκα που άκουσα το όνομά του. Ωραία, θα τα μεταφέρω, κυρία Χουλιαρά, να είστε σίγουρη. Πολύ ωραία. Θεοδώρα, έχουμε αποτελέσματα να μας πεις για να κλείσουμε, να καληνυχτήσουμε. Ναι, έχω να σας πω ότι... Οπα, το έχασα. Γύρω στο 80% ήταν το ότι μείναν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Άλλο ένα 15-17% ήταν ευχαριστημένοι και ένα 3% αρκετά. Δεν υπήρχε καμία αρνητική αξιολόγηση. Μπορούμε να κλείσουμε. Μπορούμε να κλείσουμε. Καλή σας νύχτα. Και να είστε καλά και πιστεύω στο σεμινάριο να τα ξαναπούμε. Σοφία, δεν ξέρω αν με ακούς. Μαρία, η κυρία Μαρία Ρισομουστακάκη, η παλιά πρόεδρος της κυρία Προστασίας της Κυρίας και είναι συντονίστηκα, είναι στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Φύση Χωρίς Σκουπίδια και πράσινο της γειτονιάς μου. Μαρία, μου πες μας, γιατί είναι πολύ σημαντική η γνώμη σου.
ήθελα να σου πω ότι όλοι που μπήκαν στην αρχή έμειναν μέχρι το τέλος. Τα νούμερα θα στα στείλω. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφερόταν πάρα πολύ για ό,τι λεγόταν κάθε στιγμή. Αυτό που εγώ είδα είναι μία γαλήνη μέσα από αυτή τη σημερινή συνάντηση, ας την πω. Έβγαινε ένα θετικό, μια θετική ενέργεια. Πάρα πολύ όμορφη η εικόνα που σου έμενε στο τέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας μετέφερες. Ταιριάζει με αυτό που μας είπε και η κυρία Χουλιάρα, που είχε δροσιά, που είπε, δεν κουράστηκε. Και απόδειξε ότι ξεπεράσαμε κατά πολύ τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.